Καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ, ματιές στα σπορ, πάλι κοντά σας. Μείνετε μαζί μας ένα δίωρο, αρκετά ενδιαφέρον. Θα δούμε όλη την κίνηση στην αθλητική του Σαββατοκύριακου. Πριν περάσουμε στα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής, να δούμε τα δώρα μας, τι άλλο τα δώρα μας. Το μεγάλο δώρο σάκι είναι σετ μπάνιου, μπανιέρα ευθύγραμμα ακριλική, νυπτηροκολόνα, σετ λεκάνης, μπαταρία μπανιέρας, προσφορά του καταστήματος Πρεζέντο. Δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας. Έχουμε και τα υπόλοιπα τα δώρα, θα τα πεις. Ένα τραπέζι λοιπόν από τα Γράδα, το ρεπετά Δικογράδα, που είναι στη Βασίλη Σιφόρη 3 στην Κοζάνη, για την Κυριακή, με ζωντανή μουσική, για οποιαδήποτε βέβαια Κυριακή. Ένα ισοθερμικό από τον Ηλία τον Καλτσούνη, αντιπρόσωπο των εταιριών Λετζέα και Μόλτεν. 40.8 εδώ στην Κοζάνη. Το ισοθερμικό είναι μάρκα της εταιρείας Λετζέα. Αλλά και μία μπάλα ποδοσφαίρου επίσης από την εταιρεία Λετζέα. Αυτά είναι τα δώρα. Να πούμε και ότι η αυτοκίνηση έχει και το μεγάλο δώρο. Ένα δώρο μπασκετικό, θα λέγαμε, γιατί έχουμε και αργότερα καλεσμένοι μας είναι από το χώρο του μπάσκετ. Να πούμε ότι ένα δώρο αξίας 265 ευρώ, ένα box, set box, που έχει μέσα όλα τα είδη, τα αθλητικά είδη, μπουφάν, φόρμα φούτερ, φόρμα εξόδου, μέχρι και εσώρουχα. Έτσι, 265 ευρώ από την αθλοκίνηση. Τι είναι? Πανεύκολο. Δηλώνετε είτε μέσω τηλεφώνου, ή στη σελίδα μας στο Facebook, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ομάδα από τις 6 δυτικομακεδονικές, επαναλαμβάνω, από τις 6 δυτικομακεδονικές, που θα τερματίσει πρώτη από αυτές τις 6. Η Διόσκουρη, ο Ηρακλής, η Σιάτιστα, η Πτολεμαίδα, ο Πρωτέας και ο Αριστοτέλης Φλόρινας. Είναι βέβαια για τη ΓΑΜΑ Εθνική του μπάσκετ. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική μπάσκετ. Και βέβαια, Γιώργο, να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς της Αντιπροσωπείας Βιομηχανικών Εργαλειών Μέσα Προστασίας Εργαζομένων Γκέρτσου Πατριάρχου Φωτίου 8 εδώ στην Κοζάνη, αλλά και τον Αθλητικό Σύλλογο Σπάρτακος Τζιμ, που βρίσκεται εδώ επίσης στην πόλη της Κοζάνης, Γκέρτσου και Εδέσης Γωνία. Αυτοί οι δύο είναι οι χορηγοί για τη σημερινή εκπομπή. Εσείς ξεκινάτε να τηλεφωνείτε από τώρα, 2461-03-2233. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε απευθείας στο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, να περάσουμε σιγά σιγά στις ειδήσεις. Πάμε στην ΓΑΜΑ Εθνική, που έχουμε και ευχάριστα νέα τουλάχιστον για την ΓΑΜΑ Εθνική. Νίκη βάλσαμο για την Κοζάνη, ήττα για τον Ιορδαϊκό και τον Φιλότα. Μεγάλη νίκη που της δίνει χρόνο αλλά και βαθμούς πέτυχε η Κοζάνη στην Οριστιάδα με αντίπαλο τον Εύρο Σουφλίου με σκορ 0-4. Κάθε νίκη και ιδιαίτερα μια νίκη που σημειώνεται εκτός είναι διπλή. Πρώτον, γιατί με όσα προβλήματα και αν έχεις, είσαι Κοζάνη και παίζεις μόνο για την νίκη. Και δεύτερον, μετά από ένα διάστημα αμφισβήτησης και κριτικής, μια εμφατική νίκη στο Εύρο Σουφλίου είναι φάρμακο σε όποιες πληγές έδωσαν τελευταία στην ομάδα από τα άσχημα αποτελέσματα. Και βέβαια, Γιώργο, να πούμε ότι η Κοζάνη λίγο πολύ αγωνίστηκε με την ίδια σύνδεση. Τερματοφύλακας ο Νομικός, ο Βαλιατίδης, ο Δούμε. Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή το σημαντικό, αν εξαιρέσει κανείς την προσθήκη του Πασχάλη που δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι. Τα γκολ, να πούμε, τα γκολ της Κοζάνης. Πέτυχαν ο Πασχάλης, ο Τσικόπουλος, ο Γιάννης Δύο και ο Δούμας. Να πούμε ότι την Τετάρτη η Κοζάνη έχει ρεπό. Και μετά έχουμε το μεγάλο παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή το μεσημέρι στις 3 στο γήπεδο της πόλης. Και δύο μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Ωραία, ανακοίνωσε η Κοζάνη τον Δινοβίτσι, τον Μίλτο, ο οποίος έπαιζε στον ΠΑΟΚ K20 και στην Καλαμαριά. Αμυντικός δεξιμπακ η θέση του. Αλλά και τον Παπαδόπουλο του Δημήτρη, ένα παλιό γνώριμο επιθετικό. Είχε ξαναπαίξει στην Κοζάνη ο Δημήτρης, ναι. Να περάσουμε στον Ιορδαϊκό. Την ήττα γνώρισε ο Ιορδαϊκός μέσα στο Κοκκινόχωμα από το Βυζάντιο με σκορ 1-0. Το γκολ το έβαλε ο Πόπτσης στο 16ο λεπτό. Ο Ιορδαϊκός, εδώ να πούμε ότι που έμεινε στο τελευταίο πεντάλεπτο με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λιάμι, έχουν πάρα πολλά παράπονα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι από την διαιτησία. Και βέβαια να πούμε ότι ο Ορδαϊκός, ναι, μεν ξεκίνησε καλά με δύο ήττες. Θυμάσαι, κέρδισε την Καλαμαριά στην Τολεμαϊδα με δύο νίκες, ναι. Κέρδισε την Καλαμαριά στην Τολεμαϊδα, ήρθε στην Κοζάνη επίσης νίκη. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα σερί με ισοπαλίες και ήττες. Που η ομάδα τώρα έκανε μια κοιλιά. Ελπίζουμε στη συνέχεια να αλλάξει πάλι ρότα και να επανέλθει στις νίκες. Ήττα και για την Θύελλα Φιλότα, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά να συνεχίσει το θετικό σερί, να κάνει το 3-3 και να πάρει μεγάλη βαθμολογία. Παίζουν μεταξύ τους τώρα οι δύο ομάδες την Τετάρτη. Ναι, γνώρισε την ήττα με 1-2 στην έδρα της από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και μάλιστα τον γκολ
το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης το 1955 ήταν η πρώτη επίσκεψη στα καρέ του Φιλότα. Που είχε μέρος πολύ Φιλότας μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Είπαμε το 0-1 στο 1955 ο Κυριζάκης και το, στο 1988 ο Γωνιάδης. Μείωσε σε 1-2 ο Φιλότας με τον Μπαστάνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. 7η αγωνιστική. Απόλλων Κρίας Βρύσης Καμπαλιακός 1-0. Εθνικός Αγιονερίου Ηρακλής Αμπελοκήπων 0-1. Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Εορδαϊκός 1-0. Λαγκαδάς Καβάλα 2-1. Θύελλα Φιλότα Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1-2. Νέστος Χρυσούπολης Άρης 1-1. Δόξα Δράμας Εθνικός Γαζόρου 0-0. Εύρους Σουφλίου Κοζάνη 0-4. Ρεπό είχε η Καλαμαριά. Να δούμε και την βαθμολογία στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Άρης εξακολουθεί να είναι πρώτος παρά την απώλεια βαθμών στη Χρυσούπολη. Έχει 16 βαθμούς. Η Δόξα Δράμα ακολουθεί με 14. Βυζάντιο Κοκκινοχώματος στους 13. Νέστος Χρυσούπολης 12. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 11. Εθνικός Αγιονιορίου 10. Εορδαϊκός 9, όπως και ο Γάζωρος. 8 βαθμούς για Καβάλα, Κρία Βρύση και Καμπανιακό. 7 Καλαμαριά και Λαγκαδάς, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. 6 βαθμούς για Φιλότα και Κοζάνη. Και 5 στις τελευταίες θέσεις ο Εύρος Σουφλίου και ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Φτάνουμε στην 8η. Θα γίνει Τετάρτη. Είναι εμβόλυμη μια αγωνιστική. Εθνικός Αγιονερίου Κρία Βρύση. Καμπανιακός Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Ηρακλής Αμπελοκήπων Λαγκαδάς. Ντέρμπι εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εορδαϊκός Φιλότας. Καβάλα Νέστος Χρυσούπολης. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Δόξα Δράμας. Άρης Καλαμαριά. Ένα άλλο θεσσαλονικιώτικο ντέρμπι. Και Εθνικός Γαζόρου Εύρος Σουφλίου. Ο ρεπό έχει η Κοζάνη, η οποία Κοζάνη Γιώργο, όπως είπαμε και το ξαναλέμε, την Κυριακή παίζει, υποδέχεται την ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Μεγάλο παιχνίδι, θα συγκεντρώσει πολλά βλέμματα φιλάθλων και φυσικά ίσως και η αστυνομία πάρει και κάποια μέτρα παραπάνω από ό,τι παίρνει στους άλλους αγώνες, καθώς αναμένονται μεγάλος αριθμός φιλάθλων από την Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Πληροφορίες μιλάνε ότι ο Άρης ζήτησε γύρω στα 1500 εισιτήρια, αλλά δεν ξέρω αν θα δοθούν, πώς θα δοθούν τελικά. Όπου πάει ο Άρης και στην Καβάλα και στην Χρυσούπολη είχε κόσμο, φαντάζομαι και εδώ θα έχει κόσμο, θα γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι επομένως. Μεγάλη καλή ευκαιρία για τον Κοζάνη να δούμε, ναι, που έχει χρόνια να κάνει μια νίκη, μεγάλη νίκη. Κάποιο φίλαθλο, Γιάννη, δεν θα πω το επίθετο του, προφανώ δεν θέλει, προέβλεψε ότι η ομάδα τη Κοζάνη θα κερδίσει. Για να δούμε. Αν κερδίσει, την υπόσχομαι ότι την επόμενη εβδομάδα θα πούμε και έτσι το επίθετο. Πάμε να δούμε τα βίντεο, δύο βίντεο. Έχουμε και από τον Εορδαϊκό και από τον Φιλότα. Πάμε να δούμε Βυζάντιο Κοκκινοχώματο Εορδαϊκό. Όπω είπαμε, ο Εορδαϊκό ήταν. Ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλός, έχασε αρκετές ευκαιρίες, πολλά τα παράπονα του για την διαιτησία. Έχασε ευκαιρίες, αλλά το Βυζάντιο που κρατάει το αίτητο 4 αγωνιστικές με ένα γκολ του Πόπτσι στο 16 μετά από σέντρα του Καρλόπουλου, πήρε τελικά την νίκη, ήταν αρκετό για την νίκη 1-0 εδώ το γκολ. Που έκρινε τελικά το παιχνίδι. Είπαμε και στο 85 αποβλήθηκε ο Λιάμης με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ώρες-ώρες, Γιώργο, δεν μπορείς να χωνέψει κανείς πως η Κοζάνη και ο Εορδαϊκός είναι σχετικά χαμηλά και αυτές οι ομάδες και το Κοκκινόχωμα και η Χρυσούπολη είναι αρκετά ψηλά στην βαθμολογία και μάλιστα σε πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής. Πάμε στο δεύτερο βίντεο. Θύελλα Φιλότα Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1-2. Αρνητικός πρωταγωνιστής εδώ και ο διαιτητής. Εδώ το 0-1. Από τον Κυριζάκη στο 55. Πρώτη επίσκεψη του Φιλότα του Εθνικού στο 55 και το γκολ. Η μπάλα, είπαμε, τιμωρεί και αν δεν βάλεις γκολ, δέχεσαι. Αυτός είναι ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Το 0-2 φαίνεται να κλειδώνει τη νίκη ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης το 88 με τον Γωνιάδη. Και στο 89 ο Φιλότας μείωσε με τον Μπαστάνη σε 1-2. Αυτά το σχόλιο για το Φιλότα. Να, ο Φιλότας εκεί που έκανε τις δύο νίκες, τώρα πάλι εντός έδρας ήταν, είναι λίγο αδύναμος μέσα στην έδρα του Φιλότας. Ίσα ίσα έξω νομίζω παίζει κάπως καλύτερα. Έχουν τον ντέρμπι μέσα στην Τολεμαϊδα. Να δούμε τώρα εκεί. Ο Εορδαϊκός θέλει βαθμούς οπωσδήποτε, αγνοεί την νίκη από τη δεύτερη αγωνιστική που κέρδισε εδώ στην Κοζάνη. Και όπως συνηθίζουμε τις τελευταίες εκπομπές, στο πρώτο μέρος αλλάζουμε γήπεδο. Από χόρτο. Πάμε σε παρκέ. Σε παρκέ, σε κλειστό. Κλειστό. Κοντά μας... Ναι, παίζει εδώ. Ναι. Όχι, λέω το κλειστό που πονάει αυτή η υπόθεση με τα κλειστά εδώ της πόλης της Κοζάνης.
Κοντά μας μια νέα ομάδα. Πέρυσι δημιουργήθηκε με τις Ακαδημίες, φέτος πρώτη χρονιά στο Β' τοπικό της ΕΚΑΣΔΗΜ, ο Φίνιξ Κοζάνης. Είναι ο πρόεδρος, ο Χάρης ο Χελάς. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ο προπονητής ο Γιώργος ο Κανάς. Καλησπέρα. Και ο αρχηγός της ομάδας, ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος. Κωνσταθόπουλος, ο Κώστας. Καλησπέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω, παιδιά. Χάρη. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω τόσο προσωπικά όσο και το κανάλι για τη δυνατότητα που δίνεται σε όλες τις νέες ομάδες να έρθουν μέσω της εκπομπής σας και να παρουσιάσουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους, καθώς και να οριοθετήσουν τους στόχους τους. Είναι πολύ θετικό αυτό το να δίνεται βήμα και λόγο στις νέες ομάδες να παρουσιάζουν αυτά που θέλουν να πούνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για τους ερασιτέχνες, παράγοντες, αθλητές και προπονητές που ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και δίνουν το μεράκι τους και ώρες από τη δουλειά τους, από το σπίτι τους. Έχουν αυτό το μεράκι ότι να προβάλλουν και τη δουλειά τους. Είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Η ανταμοιβή τους, θα έλεγα. Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Τι σε όθησε ένα χαρί να ασχοληθείς με τον Φίνικα? Βέβαια, εσύ ασχολείσαι βέβαια και πολλά χρόνια με τον μπάσκετ, αλλά με τη συγκεκριμένη ομάδα να ξεκινήσεις από την αρχή και να κάνεις αυτή την ομάδα να. Τη συγκεκριμένη ομάδα μου έδωσαν το έναυσμα μία παρέα φίλοι, οι οποίοι αποφάσισαν τον Αύγουστο του 2014 να δημιουργήσουν αυτή την ομάδα. Τότε λοιπόν μου έκαναν την πρόταση να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Και με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα αυτή την πρόσκληση. Αποδέχθηκα μόνο και μόνο από την αγάπη μας για το άθλημα. Θέλουμε να εξελιχθεί το άθλημα στην περιοχή μας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Πιστεύουμε σε αυτά, πιστεύουμε στα νέα παιδιά. Και γι' αυτό άλλωστε δημιουργήσαμε ακαδημίες στην αρχή, από τον Αύγουστο του 2014. Ξεκινήσαμε μόνο με ακαδημίες, μόνο με παιδιά που θέλαμε να εξελιχθούν, να μάθουν, καταρχάς να αγαπήσουν το άθλημα και κατόπιν να εξελιχθούν και σαν αθλητές και σαν άνθρωποι. Από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι σε βάθος πενταετίας να έχουμε δημιουργήσει και αγωνιστικά τμήματα. Και μέσα από αυτά, μέσα από τα παιδιά αυτά από τις ακαδημίες, να στελεχώσουν και το αντρικό τμήμα, το οποίο φέτος... Νέο εγχείρημα φέτος, έτσι. Ναι, στη β' κατηγορία. Κατεβάζουμε στη β' κατηγορία. Και έχουμε στόχο να διασκεδάσουμε πάνω απ' όλα. Ο στόχος μας είναι αυτός. Να διασκεδάσουμε το παιχνίδι, να είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας και ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Είναι αλήθεια ότι, Γιώργο, το είπαμε και την άλλη φορά, ότι στη β' κατηγορία μήπως το βλέπουν το παιχνίδι το πιο πολύ ως διασκέδαση παρά ως... Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Ο αθλητισμός διασκέδαση, δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Ξέρεις, στην Ελλάδα οι Έλληνες δεν αγαπούν τα αθλήματα, αγαπούν τις νίκες. Ναι, όντως. Λοιπόν, η νίκη, όλοι τη θέλουν τη νίκη και όλοι την αγαπάνε τη νίκη και εμείς την αγαπάμε. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από κάτω, από χαμηλά, από τα παιδάκια αυτά, να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε και αγωνιστικά, αλλά και σαν ανθρώπους, να γίνουν σωστοί άνθρωποι με τη βοήθεια των προπονητών μας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να εξελιχθούν. Ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου? Έχω τη χαρά και την ευτυχία να έχω δίπλα μου δύο καταξιωμένους προπονητές. Καταρχάς, τον Γιώργο τον Κανά, ο οποίος είναι υπεύθυνος των Ακαδημιών. Τον Τάσο τον Ματσαρίδη, ο οποίος είναι και αυτός ένας έμπειρος και καταξιωμένος προπονητής εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Να λάβει και την ομάδα τη μεγάλη. Στο αντρικό τμήμα. Και επίσης το δίδυμο, το άλλο μου μισό που λένε, είναι ο Δημήτρης ο Μπαλαμπάνης, όπου κινούμε εμείς οι δύο όλα, ό,τι έχει σχέση με την ομάδα. Όλοι οι άνθρωποι του μπάσκετ. Ακριβώς. 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 Ασχολήθηκαν πολλά χρόνια και ο Γιώργος Παλάς και ο Τάσος Ματσαρίδης και ο Δημήτρης. Και ο Μπαλαμπάνης, ακούω ονόματα που είναι πολύ γνωστά στον χώρο του μπάσκετ. Έτσι ακριβώς είναι. Μια που αναφέραμε τον Γιώργο, προπονητής στις Ακαδημίες, υπεύθυνος των Ακαδημιών, να πούμε στον κόσμο ποιος είναι ο Γιώργος ο Κανάς, ποια είναι η σχέση με τον μπάσκετ, ποιες οι ομάδες σου πριν.
Η σχέση με τον μπάσκετ είναι, αν δεν πω ολόκληρη ζωή, να πω η μισή μου ζωή. Πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, με μεγάλη αγάπη από μικρό παιδί και πραγματική αγάπη, αγνή αγάπη για το μπάσκετ. Πέρασα σχεδόν από όλες τις ομάδες της περιοχής. Αν εξαιρέσουμε τους διόσκους, πιστεύω ότι έχω περάσει από όλους. Κατά κύριο λόγο ασχολήθηκα με μικρές ηλικίες, μέχρι και εφήβους, με κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες βέβαια καλές χρονιές σε μεγαλύτερα τμήματα, με τον ΠΑΟΚ Δυτικής Μακεδονίας, με τον Αρίωνα από το Λεμαίδα στην Α2. Με τα κορίτσια, έτσι, τον ναι, Αρίωνα. Και σύντομα για αρκετά χρόνια και ίσως και από τον κρίμα, ο τελευταίος περιφερειακός της ΕΚΑΣΔΗΜ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, το οποίο με βοήθησε βέβαια πάρα πολύ. Με βοήθησαν και άνθρωποι βέβαια του χώρου και με βοήθησε και πάρα πολύ στη δουλειά μου και να διευρύνω λίγο τους ορίζοντες του, να πλατείνω λίγο το μυαλό μου βλέποντας κάποια πράγματα. Αυτό η ζωή σου είναι το μπάσκετ. Πέρασες, όπως είπες, σχεδόν από όλες τις ομάδες. Πώς επέλεξες, ποια ήταν αυτό το κλικ για να επιλέξεις, ας πούμε, το Φίνικα. Τώρα πώς να το θέσω λίγο. Ύστερα από κάποια, με τα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός, έρχεται μια κούραση. Μια κούραση ζώντας συνέχεια τα ίδια πράγματα και κάποιες απογοητεύσεις. Σχετικά με τους στόχους και αυτό που θες να κάνεις σαν επαγγελματία, σαν άνθρωπος και σε σχέση με το. Γιατί είναι και επάγγελμά μου εκτός από την αγάπη μου. Έτσι είναι, είμαι γυμναστής, έχω σπουδάσει, έχω ειδικότητα μπάσκετ, είμαι προπονητής πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή υπάρχει και η επαγγελματική σχέση. Επέλεξα πέρυσι να ξεκουραστώ, να μην ασχοληθώ. Να σκεφτώ καλύτερα, να ηρεμήσω, να δω τι πραγματικά θέλω κι εγώ και τι μπορώ να προσφέρω για τη συνέχεια στον χώρο. Συζητώντας και με τον Χάρη και με τον Δημήτρη και έχοντας μια σοβαρή πλέον πρόταση και η οποία εξυπηρετούσε και τα θέλω τα δικά μου και αυτά τη φιλοσοφία μου γύρω από τον μπάσκετ, αποφάσισα να συνεργαστώ με την ομάδα και δόξα τω Θεώ σε αυτούς τους δύο μήνες είναι εξυπηρετεί τις προσδοκίες μου. Γιώργο, αφού είσαι πολλά χρόνια, όπως είπες και εσύ, στο μπάσκετ, λίγο πολύ θα έχεις εικόνα το τι γίνεται αν υπάρχει ταλέντο από τα μικρά παιδιά μέχρι και τους πιο μεγαλύτερους και αν αυτό αξιοποιείται σωστά. Βλέπουμε κατά καιρούς κάποιους παίχτες πάνε σε μεγαλύτερες ομάδες. Επομένως, εσύ ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό. Ταλέντο πάντα υπάρχει. Για μένα είναι παιχνίδι, σαν ένα παιχνίδι και δηλαδή κάποτε πριν από χρόνια πεζόταν αυθαίρετα. Ο καθένας έκανε ό,τι μπορούσε. Όπως σηκωνόμαστε να χορέψουμε ένα ζεμπέκι, ο καθένας έχει το προσωπικό του. Σιγά σιγά βέβαια μπήκε η επιστήμη σε όλη τη διαδικασία και ο επαγγελματισμός και προχώρησε. Το θέμα είναι να αξιοποιείται σωστά το ταλέντο και κυρίως να έχει τις ευκαιρίες να πάει πιο μπροστά. Έχουμε εμείς εδώ αυτή τη δυνατότητα. Βλέπεις, δεν έχουμε και κάποιο παιδί που να παίζει σε Παναθηναϊκό, σε Ολυμπιακό, αν εξαιρέσει κανείς το Διαμαντίδη από την Καστοριά και κάποιους πολύ λίγους. Σε σχέση με το επίπεδο της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, αυτό είναι η ερώτηση που, να σου πω την αλήθεια, την περίμενα. Έτσι, γιατί είναι υπόθεση πολλών πραγμάτων το να φτάσει να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια χρειάζεται το ταλέντο. Και τον Παπα-Νικολάου, βέβαια, που είναι από τα γραμμένα. Έτσι ακριβώς. Yeah. Το ταλέντο όμως χρειάζεται και αξιοποίηση. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, και σωματικές και νοητικές και κινητικές. Και οπότε χρειάζεται συνεχή δουλειά για να μπορέσει να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Και κυρίως πρέπει να παίξει πολύ. Για μένα το ότι δεν αξιοποιούνται πολλά ταλέντα και χάνονται είναι το ότι δεν υπήρχαν, βέβαια βλέπω ότι ξεκινάνε σιγά σιγά τα παιδιά να παίζουν, αρκετά παιδιά της πόλης, ενώ όταν πρωτογύρισα από τη Θεσσαλονίκη δεν έβλεπα τόσο πολύ να παίζουν τα παιδιά της πόλης. Αλλά είναι μια χρονοβόρα και διαρκής διαδικασία για να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Το να παίξει σε ένα Α ή Β τοπικό είναι πολύ πιο εύκολο, πιστεύω. Ίσως θέλει λίγο και ότι δεν έχουμε ομάδες που να παίζουν σε Β εθνική. Εντάξει, έχουμε τώρα το Άργος βέβαια και την Καστοριά, αλλά δεν έχουμε ομάδες σε Α2, Α1 όπως είναι άλλες πόλεις. Ίσως και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Συμφωνώ, αλλά θέλει και τις ευκαιρίες. Μπορεί να υπάρχουν οι ομάδες, αλλά μην παίξει το ταλέντο το δικό μας. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στα νέα τα δικά μας παιδιά τις ευκαιρίες, τα παιχνίδια. Και αυτό είναι συγκριτικά ότι ένα παιδί της Θεσσαλονίκης, ένας παιδάς 13-14 χρονών δίνει 50 παιχνίδια, ενώ ένας παιδάς της Δυτικής Μακεδονίας δίνει 20 παιχνίδια στην καλύτερη περίπτωση. Γιώργο, υπεύθυνος Ακαδημιών, η φιλοσοφία σου και οι στόχοι βέβαια της Ακαδημίας, αλλά και τι θα ήταν επιτυχία για σένα στο τέλος της σεζόν. Για τη φετινή χρονιά. Για τη φετινή χρονιά. Η φιλοσοφία δική μου είναι, πάνω κάτω τα είπαμε λίγο πάνω με τις ερωτήσεις αυτές, όσον αφορά τα πολύ μικρά παιδιά, το κυριότερο μέλημα πιστεύω κάθε σωματείου ή κάθε προπονητή είναι να αγαπήσουν το άθλημα, το παιχνίδι, και αφού το αγαπήσουν να προχωρήσουν. Και η φιλοσοφία μου όλη είναι η συστηματική διδασκαλία του αθλήματος μέσα από την αγάπη, με στόχο το να φτάσουν όπου δικαιούνται και όπου θέλουν.
τα παιδιά αυτά. Δηλαδή η παροχή ευκαιριών ώστε να διεκδικήσουν τα όνειρά τους σαν αθλητές και σαν άνθρωποι. Μέσα από τον μπάσκετ. Στο τέλος της σεζόν, αυτό που θα δεις, που θα σε χαροποιήσει και θα πεις ναι, αυτό πέτυχα φέτος. Προς το παρόν, όπως είμαστε καλά, δηλαδή έχουμε λίγα παιδιά, δεν έχουμε πάρα πολλά, αλλά αυτό που βλέπω εγώ και με έχει ικανοποιήσει απόλυτα και από την ποιότητα των παιδιών που έχουμε και από την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται και από μένα και από τον Τάσο. Ο στόχος θα είναι το να έχουν διδαχτεί και να έχουν μάθει τα παιδιά αυτών των ηλικιών αυτά που έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν, να τα βγάζουν μέσα στο γήπεδο και να μπορέσουν να χαρούν το παιχνίδι μέσα όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι λίγα παιδιά και είναι φυσιολογικό, είναι η δεύτερη χρονιά στην Ακαδημία, αλλά αυτά τα λίγα τα παιδιά πιστεύω ότι είναι ο καθρέφτης για τα άλλα τα παιδιά που θα μπορέσουν να προσελκύσουν και ο μαγνήτης, θα έλεγα, που θα μπορέσουν να προσελκύσουν και άλλα παιδιά. Βέβαια, αν γίνεται η σωστή δουλειά και αν είναι ικανοποιημένα τα παιδιά. Είναι μαγνήτες για τα άλλα. Είναι το να τα βλέπεις να τρέχουν να έρχονται στην προπόνηση. Αυτό είναι μεγάλη. Και ο χώρος προπόνησης είναι στο κλειστό, φαντάζομαι, της Κοζάνης, το οποίο με τα πολλά προβλήματα με τις πολλές ομάδες και εσείς σίγουρα λίγο πολύ θα έχετε κάποια παράπονα εκτός αν σας δίνουν χώρο και χρόνο για κάπου αλλού. Εμείς έχουμε στο τρίτο γυμνάσιο κάνει τις προπονήσεις. Κατά κύριο λόγο. Έχουμε και κάποιες ώρες βέβαια στις οποίες πηγαίνουμε, αλλά κατά κύριο λόγο είμαστε ικανοποιημένοι. Και επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Αποστόλου Χαράλαμπο, για τις ώρες τις οποίες διέθεσε σε εμάς στο τρίτο λύκειο. Βέβαια, Γιώργο, με συγχωρείς που... το θέμα των ωρών είναι ένα τεράστιο θέμα, δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε τώρα. Όλοι έχουν παράπονα και πάντα είχαν και πάντα θα έχουν. Επειδή είναι οι ομάδες που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα Β' και Γ' Εθνικής, Γ' Εθνικής βέβαια και κατά κύριο λόγο φέτος. Εντάξει, είναι πολλά, Σάκη μου, τα θέματα εδώ. Και η έδρα... Η έδρα της αγωνιστικής ομάδας που φέτος που θα ξεκινήσει. Η έδρα θα είναι στο ΔΑΚ. Στο ΔΑΚ. Ναι. Τα παιχνίδια δηλαδή θα παίζονται εκεί. Κατά κύριο λόγο στο τρίτο και της αγωνιστικής αλλά και των Ακαδημιών εκεί είναι. Και των Ακαδημιών, ναι. Όλα. Πέρυσι είχαμε καμία ώρα σε κανένα γήπεδο. Τώρα όμως που έχετε ομάδα επίσημα και κατεβαίνετε. Και πέρυσι φιλοξενούμασταν στα ΤΕΗ, όπου ήταν πολύ ψηλό. Το κόστος των προπονήσεων. Δεν είχαμε καμία ώρα πέρυσι. Και πριν σαν νέα ομάδα. Ήταν ένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε και σίγουρα. Σίγουρα. Στο πρώτο έτος της ζωής σας. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Έτσι. Εντάξει, πιστεύουμε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση μπροστά μας να αντιμετωπίζουμε και να τα βλέπουμε όλα θετικά. Θα δούμε. Και μια ερώτηση ακόμη στον πρόεδρο, πριν περάσουμε και στον αθλητή, στον Δημήτρη. Ένα σχόλιο σχετικά με αυτό που ακούμε από πολλούς, ότι είναι πολλές οι ομάδες πλέον στο μπάσκετ. Mm-hmm. Ιδιόσκουρο, Ηρακλής, Λασάνης, ΑΕΚ και πάει λέγοντας. Τι απαντάτε πάνω σε αυτό, έγινε και προσθήκη με εσάς, είναι και άλλες ομάδες ακόμη στη Β' κατηγορία. Είναι, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Είναι πολλές οι ομάδες. Περιμένεις να σου πω, ας πούμε, για τις συγχωνεύσεις. Και αυτό. Και γενικά τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι είναι πάρα πολλές οι ομάδες και συμφωνούμε. Αλλά είναι και πολλά τα παιδιά. Έτσι δεν είναι. Μπορεί μια ομάδα αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσει 300 παιδιά. Έχει την υποδομή. Έχει τους προπονητές. Έχει τις ώρες στα γυμναστήρια. Υπάρχουν όλα αυτά. Να βοηθήσω και λίγο σε αυτό. Δηλαδή, ο στόχος, ειδικά όταν αναζητούμε ταλέντα, πρέπει να διευρύνουμε τη βάση. Όταν η βάση είναι μεγάλη, είναι πολύ πιο πιθανό να βρεις αυτό το ταλέντο, το τον ξεχωριστό. Όταν η βάση είναι μικρή, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα άθλημα το οποίο δεν είναι μαζικό, το πικ-πονγκ, πόσα ταλέντα θα βρεις το πικ-πονγκ αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη. Είναι 50 τα παιδάκια που ασχολούνται. Όταν όμως έχεις 500-1000 παιδιά, είναι κάτι με το μεγάλο το μικρό κράτος που λέγαμε παλιά, που βρίσκουν τα ταλέντα. Έτσι. Πιστεύω ότι. Η βάση παίζει μεγάλο ρόλο να είναι πλατιά. Να περάσουμε και στον μπασκετμπολίστα. Αρχηγό της ομάδας. Ο Κώστας ο Σταθόπουλος. Κώστας και ο Δημήτρης, όπως είπα, δεν πέρασαν με τον μπαμπά. Μα και εγώ πήγα εκεί που κουέλησε, πήγα με τον Τάκης ο Σταθόπουλος. Ναι, είπα τον Δημήτρης και το κατάλαβα ότι ήταν λάθος. Δεν ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα προς τα εκεί. Ακαδημίες και όλα αυτά, αλλά με κέρδισε. Σε κέρδισε τον μπάσκετ. Πού ήταν, ποια ήταν τα πρώτα σου μπασκετικά βήματα? Τα πρώτα μου μπασκετικά βήματα ήταν στον Ηρακλή Κοζάνης. Πέμπτη δημοτικού ήμουν όταν πήγα πρώτη φορά. Λεγόταν ακόμα φάσκ η ομάδα. Όταν ήταν από τη Β' κατηγορία που ξεκίνησε πριν από ναι, καλά. Τέλος πάντων, από εκεί ξεκίνησα. Έκατσα και για 10 χρόνια στην ομάδα. Και φέτος έκανα μια αλλαγή. Μετακόμισα.
Ναι, ομάδα ο Φίνικας και ήθελα λίγο να. Ποια θέση αγωνίζεσαι? Playmaker και shooting guard στις δύο θέσεις της περιφέρειας. 10 χρόνια στον Ηρακλή. Η πρώτη ομάδα που αλλάζει είναι τώρα στο Φίνιξ, έτσι. Είχα κάνει ένα πολύ μικρό πέρασμα επειδή ήμουν φοιτητή στη Φλόρινα. Είχα πάει στη Φλόρινα να παίξω. Αλλά πολύ μικρό το πέρασμα, οπότε δεν το μετράω καν. Και τελικά γιατί μπάσκετ και όχι ποδόσφαιρο όπως. Και αν δεν έχει ένα πατέρα που ασχολήθηκε με τον ποδόσφαιρο. Με την παραμία ζωή, ο μπαμπάς και ο πατέρας μου. Δεν ξέρω, ξεφεύγει ένα παιδί μου αυτό. Στα πρώτα μου αθλητικά βήματα ο πατέρας μου με όθησε να παίξω ποδόσφαιρο. Αλλά τελικά με κέρδισε τον μπάσκετ και δεν το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Και χαίρεται νομίζω που με βλέπει να παίξω. Και ερχόταν και στο κείμενο. Γιατί κακά τα ψέματα ο πρώτο στόχο, σκοπό είναι το παιδί να ασχολείται με τον αθλητισμό, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε είναι μπάσκετ. Αυτό θα το επιλέξει το ίδιο. Άσχετα με τη δικιά των γονέων που θέλουμε εμεί. Τα θέλω, έτσι. Πρέπει να βάζουμε προτεραιότητα τα θέλω των παιδιών. Συμφωνώ, είσαι επηρεάσει και ο θείο, γιατί δεν κάνει ψυχή στο τάσο του Ματσαρίδη. Εντάξει. Εντάξει, ο πατέρα μου αυτό από την αρχή πάντω μου είχε πει ότι σε όποιο άθλημα και να παίξω. Θα πρέπει να είμαι καθαρός στο παιχνίδι που θα παίζω και να ευχαριστιέμαι αυτό που θα κάνω. Οπότε τελικά κατέληξε στο μπάσκετ που με κέρδισε και το χάρηκα λίγο παραπάνω. Θυμάσαι 10 χρόνια μπάσκετ, είπες, και θα θυμάσαι μια την καλύτερη σου στιγμή, αλλά και μια στιγμή που δεν θες να θυμάσαι την τη χειρότερη σου. Τώρα και ο coach με έχει παίξει πολλές φορές αντίπαλο, δεν ξέρω καλύτερη στιγμή ποια ήταν. Εσύ άνθρωπο που παίξατε στη Β' Εθνική. Στη Β' Εθνική δεν ήμουν σε εκείνη τη χρονιά. Νομίζω θα πω η καλύτερη χρονιά μου πια ήταν και όχι η καλύτερη μου στιγμή. Είχα γεμάτη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, 2010-2011 χρονιά. Πήρα πάρα πολλά παιχνίδια, έπαιξα με συμπαίκτες πολύ καλούς τουλάχιστον για το επίπεδο που παίζαμε, έτσι. Και νομίζω ότι αυτή η χρονιά ήταν βάση εμπειριών ότι καλύτερο είχα στον μπάσκετ. Με τον Μιχαηλίδη και μετά. Με τον Γρηγόρη, τον Μιχαηλίδη, τον Νίκο, τον Ρέπα, τον Χρήστο, τον Μάρκο, τον Ψάλτο. Είναι μεγάλη εμπειρία να παίζει με τέτοιου αθλητέ. Μου έδωσε ευκαιρίες και η ομάδα και νομίζω ήταν η καλύτερη μου χρονιά μέχρι τώρα. Ελπίζω να υπάρξουν και καλύτερες. Κάτι που θες να το ξεχάσεις και δεν θες να το θυμάσαι. Ακόμα και χειρότερες ήττες κάτι σου δίνουν στον αθλητισμό. Οπότε δεν θα πω ότι θέλω να ξεχάσω κάτι. Όλα αλλά μου δίνουν φόδι. Εδώ Κώστα μας τώρα αυτό και από την αρχή, έτσι, β' κατηγορία η ομάδα. Πώς το βλέπεις αυτό το όλο κίνημα από την αρχή πάλι να ξεκινήσεις σε μια ομάδα και να... Ήταν ένα κίνητρο για μένα, γιατί και πέρυσι λόγω στρατιωτικής θητείας δεν αγωνίστηκα, δεν ήμουν σε καμία ομάδα και ήθελα να ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Και από την αρχή οι άνθρωποι του Φίνικα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μιλήσαμε και από κοντά μετά, μου έδειξαν ότι με θέλουν πολύ στην ομάδα. Τελικά ήταν ο λόγος ίσως που θα αγωνιστώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι μια πρόκληση για μένα. Η φιλοδοξία σου από εδώ και πέρα. Η φιλοδοξία μου από εδώ και πέρα, έτσι. Θα πω για τη φετινή χρονιά ποιες είναι οι φιλοδοξίες μου. Είναι να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο την ομάδα. Εύχομαι και εγώ και οι συμπαίκτες μου εννοείται να είμαστε όλοι υγιείς και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που δουλεύουμε τόσο καιρό. Γενικά φιλοδοξίες λίγο πιο μακρινές θα πω ότι... Ίσως θα ήθελα να προσφέρω και από κάπου αλλού στο μπάσκετ. Να μου προσφέρει μάλλον το μπάσκετ, όχι να προσφέρω εγώ. Θα ήθελα να συνεχίσω σε κάποια άλλη θέση αργότερα. Το επίπεδο της β' κατηγορίας, επειδή έχεις εικόνα από τις μεγαλύτερες κατηγορίες, είναι χαμηλό. Βλέπουμε, ας πούμε, τη Λάρισα β' κατηγορία είναι πολύ δυνατή, έτσι, αν μη τι άλλο. Σίγουρα. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο του β' τοπικού. Θεωρώ ότι φέτος θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα με παίχτες που έχουν παίξει και σε παραπάνω κατηγορίες. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό. Είναι και σε δύο ομίλους, να πούμε έτσι. Είναι σε δύο ομίλους των πέντε ομάδων και βλέπουμε, δεν ξέρω ακόμα πώς θα βγουν και τα διασταυρώματα στην επόμενη φάση. Και πρέπει να ξεκινάτε τώρα αυτή το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει ο πρώτος όμιλος σίγουρα. Δεν ξέρω για το δεύτερο, αν ξεκινήσει. Εσείς στο δεύτερο όμιλο. Εμείς είμαστε. Ναι, στο. Δεν ξέρω πώς είναι χωρισμένοι. Αλήθεια. Είναι σε Α και Β, πρώτος και δεύτερος. Ναι, πρώτο. Ξεκινάμε μάλλον αυτή τη βδομάδα. Εμείς έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο παιχνίδι. Ήδη ξεκίνησε η Α η Κασδίν. Ξεκίνησε. Με αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Και τώρα με το βήμα που έχουμε να προσκαλέσουμε και ο κόσμος στο γήπεδο. Όσο περισσότερος κόσμος γίνεται να έρθει, θα είναι καλό να μας στηρίξει. Νέα ομάδα, νέα όνειρα. Με πολλούς παίχτες κοζανίτες. Σάββατο θα. Ναι, αυτό δηλαδή. Τους συμπαίκτες σου μπορείς να τους πεις. Θυμάσαι. Μπορώ να τις πω όλες τώρα. Πες τους, γιατί κοίτα, αυτό που είπαμε, το βήμα. Ωραία, λοιπόν. Και τα ονόματα. Ξεκινάμε. Στέλιος Γκανάη, Σταύρος Πλαξουζίδης, Γιάννης Κακαβάς. Κακαβάς ήταν και αυτός του Ηρακλή. Ναι, είμαστε πολλοί συμπαίχτες από την παλιά ομάδα εκείνη του Ηρακλή. Άγγελος Λαγόπουλος, Σάκης Παπαγιάννης, Γιάννης Παπαβασιλείου, Αστέρης Σαμουρτζής, ξεχνάω τώρα πολλούς, Στέλιος Καράτζιας, Χρήστος Καπέλας,
Όμπο, ξέχασα κάποιους τώρα. Αυτό είναι ο αρχηγός. Στάθης ο Κουλούρης. Είναι ο Στάθης ο Κουλούρης, εννοείται ο φίλος σας. Συγγνώμη στον γιατρό. Ο γιατρός, ναι, που πάει στα γήπεδα ποδοσφαίρου. Α, θυμηθείς το λες. Όχι, εντάξει, έχουμε κι άλλους τώρα, αλλά... Όχι, γιατί είχες πει ότι εντάξει, υπάρχουν παιδιά με το μπάσκετ και καλό είναι να ακούγονται ποια παιδιά ασχολούνται. Έτσι, έτσι. Είπα, η νέα προσπάθεια και είναι καλό. Είναι καλό και να ακουστεί η ομάδα και να... Και θα παίζετε κάθε Σάββατο ή Κυριακή. Σάββατο, Κυριακή, τώρα. Αναλόγως, δεν είναι καθορισμένοι γήπεδο. Όταν υπάρχει γήπεδο, όταν υπάρχουν διαιτητές. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές αναβάλλονται και αγωνιστικές. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ναι. Τη θέση με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχεις δηλώνεις μία ημέρα. Στο είναι τεχνικό, μιλάμε. Mm-hmm. Μία ημέρα που αγωνίζεσαι. Αυτό δεν ισχύει στο μπάσκετ. Ότι εγώ θέλω να παίξω κάθε Σάββατο. Ή όταν υπάρχει, ή Σάββατο Κυριακή. Ξέρεις ποιες ημέρες θα παίξεις το πρωτάθλημα. Σάββατο Κυριακό είναι σίγουρο. Τώρα ή Σάββατο Κυριακή. Από εκεί και πέρα. Ναι. Όχι. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, σαν Κυριακό θα είναι. Από εκεί και πέρα είναι σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν όσον αφορά τον ορισμό των διαιτητών. Υπάρχει θέμα, ας πούμε, και εκεί με τους διαιτητές. Γιατροί υπάρχουν στα γήπεδα της Β' κατηγορίας. Τι γίνεται εκεί με θέμα γιατρών. Μου, εντάξει, λίγο, ναι, εδώ, αν θες να μιλήσουμε και για τις άδειες των γηπέδων και αυτά, ας πούμε, εντάξει, είναι θέμα για άλλη εκπομπή αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει. Ας τα αφήσουμε. Ας τα αφήσουμε. Εντάξει. Εντάξει, στο μπάσκετ υπάρχουν και λίγο συχνότερα πιο τραυματισμοί που δεν γίνονται και τόσο συχνά σε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτό, και γιατροί. Έτσι, αλλιώ. Εντύπωση και αυτό κάθομαι και σκέφτομαι ότι δηλαδή, την επόμενη αγωνιστική δεν ξέρει πότε θα παίξει Σάββατο Κυριακή ή γνωρίζει. Μπορεί και να μην παίξει. Μπορεί να γίνει και αναβολή τη αγωνιστική. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή το πρωτάθλημα τη Β' κατηγορία μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, να παίξουμε μια αγωνιστική τώρα και να παίξουμε μετά από τρεις εβδομάδες μετά. Τα παιδιά της Ακαδημίας μετέχουν σε κάποια πρωταθλήματα, υπάρχουν ή είναι πολύ μικρά ακόμα και δεν... Είναι μικρά τα παιδιά. Ναι, αυτό ήθελα. Αλλά μετέχουν σε τουρνουά, κάνουμε φιλικά, ήδη θα ξεκινήσουμε τώρα, δηλαδή περίπου στο μήνα πάνω ξεκινάμε για όλη τη χρονιά. Πέρυσι έγινε ένα τουρνουά, βέβαια δεν ήμουν εγώ παρόν στην όλη διαδικασία, το οποίο, αλλά επειδή έτυχε να έχω γνώριζοντας τα παιδιά, πήγα σε μερικά παιχνίδια. Πιστεύω να ξαναγίνει κάποια προσπάθεια. Και μετά είναι το τουρνουά των Μπαμπέδων και των Μπακαροσίδων που γίνεται την Άνοιξη, που λογικά θα μετέχουν. Υπάρχει τμήμα με κορίτσια, αν όχι. Υπάρχουν κορίτσια τα οποία τώρα προσπαθούμε να κάνουμε το τμήμα. Πιστεύω θα μέχρι τέλος του άλλου μήνα θα το καταφέρουμε για να έχουμε και το δεύτερο τμήμα. Ναι. Κάποιος θέλει να κάνει εγγραφή, το παιδί του, πού μπορεί να σας βρει. Μπορεί να μας βρει, υπάρχουν κάποια τηλέφωνα εδώ στο ενημερωτικό φυλάδιο το οποίο έχουμε βγάλει, το οποίο είναι ένα φυλάδιο οκτασέλιδο που περιέχει μέσα το πλάνο, τις αρχές του συλλόγου, την εισαγωγή του αθλητή, προσδοκίες και προϋποθέσεις, τι μπορεί να περιμένει ο νεαρός αθλητής, τι περιμένουμε εμείς από σένα, κανόνες για την προπόνηση εδώ. Και στο τέλος έχουμε τα τηλέφωνά μας επικοινωνίας, είναι το δικό μου τηλέφωνο και του Τάσου του Ματσαρίδη. Αλλά κυρίως στο κυρίως, ναι, τρίτο, είναι και του Γιώργου του Κανά εδώ πέρα. Ναι, στο τρίτο γυμνάσιο. Οι μέρες που κάνει προπόνηση. Είναι Τρίτη και Πέμπτη. Και Κυριακή και Σάββατο. Και Κυριακή ώρες. Και Σάββατο. Είναι 6 με 8 την Τρίτη και την Πέμπτη, 5 με 6 την Κυριακή και 12 με 1 το Σάββατο. Άρα όποιος θέλει να σας βρει και δεν θέλει, ναι. Μπορεί να έχει βρει, να έχει προμηθευτεί το φυλάδιο. Mm-hmm. Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Τρίτη, Πέμπτη. Στο τρίτο γυμνάσιο. Ναι, και όταν χωριστούν τα τμήματα, πιθανόν θα έχουμε και στη Σκούρκα μία ώρα και. Θα γίνουν τα βοηθά. Κάτι ενδεχομένως που πριν κλείσουμε που θα ήθελε να τονίσει. Δεν έχει κάτι άλλο να ρωτήσει. Έχουμε. Εντάξει. Θέλω τελειώνοντα πάλι να σα ευχαριστήσω θερμά και εσά και τον καθένα. Δεν σε ρωτήσουμε και δεν θα το. Όχι. Δεν είπα, θα κάνουμε άλλη. Εγώ πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλα θέματα. Εκεί. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τελειώνοντας και εσάς και το κανάλι πάλι για άλλη μια φορά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, πολύ θερμά τους χορηγούς μας που σε εποχές δύσκολες είναι κοντά μας και είναι φοβερό αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τους γονείς των παιδιών που είναι αφανείς ήρωες, γιατί ακόμη ξέρεις και το 20-20 σήμερα το οποίο, τα 20 ευρώ τα οποία δίνει ο γονέας για τη μηνιαία συνδρομή είναι ένα βάρος. Και αυτό είναι ένα βάρος. Ένα μεγάλο βάρος. Και πραγματικά πρέπει να τους αναγνωρίζουμε αυτό. Πρέπει να σεβόμαστε πραγματικά, δηλαδή, ακόμη και το 20-20,
που για άλλους είναι μικρό ποσό, αλλά εμείς το θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι πράγματι ναι, είναι κάτι σοβαρό στη σημερινή εποχή. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλους τους αθλητές μας που συμμετέχουν στην ομάδα. Είναι καλά παιδιά, τους αγαπάμε και τους εκτιμάμε και γι' αυτό άλλωστε επιλέξαμε και εμείς και αυτοί να είναι σε αυτή την ομάδα. Τους προπονητές μας, τον Γιώργο τον Κανά, τον Τάσο τον Ματσαρίδη, τον Δημήτρη τον Παλαμπάνη. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Γιώργο. Να μην περάσω εγώ σε ευχαριστίες και σας ευχαριστώ πολύ. Και όλα αυτά βέβαια έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό να υπάρχει σεβασμός ανάμεσά μας. Εγώ απλά σαν προπονητής θέλω να προσκαλέσω όποιο παιδάκι αγαπάει και ενδιαφέρεται για το να έρθει στην ομάδα μας, να νιώσει την πραγματική χαρά και του αθλήματος και γενικά του αθλητισμού και να μάθει να προχωρήσει. Πιστεύω ότι μπορούμε να του δώσουμε τις ευκαιρίες να πάει όπου θέλει και όπου μπορεί, γιατί αυτή είναι και η φιλοσοφία μας. Θα έλεγα πάλι φροντάκι. Κώστας. Να σκέφτεται ο πατέρας μου. Εγώ για να αποφευχθεί διχόνια στην ομάδα θα πω τα άλλα δύο ονόματα που ξέχασα πριν. Και γι' αυτό σκεφτόταν τώρα πιο ξέχασα. Ναι, σκεφτόμουν. Είναι ο Μάνος ο Καπλάνογλου και ο Τέλης ο Γκάσης. Αυτό τίποτα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά. Ένας αρχηγός έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει. Σε όλη την ομάδα μου καλή χρονιά, καλή αγωνιστική χρονιά. Σε εσάς εννοείται καλή χρονιά εδώ πέρα να πάει η κουμπίση πολύ καλά. Υγεία. Έτσι. Και αυτά νομίζω έχουμε καλυφθεί την ώρα. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Έτσι ακριβώς, στις τέσσερις γραμμές. Η πρώτη γνωριμία ήταν χάρη με το Φίνιξ, να γνωρίσει και ο κόσμος το Φίνιξ Κοζάνης. Έτσι, σίγουρα θα έχουμε την επαφή, σίγουρα θέλουμε να κάνουμε και μια εκπομπή για να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα με παράγοντες του μπάσκετ, για να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα. Έτσι, ακριβώς, που έχει πάρα πολλά χώρα στο μπάσκετ και εδώ στην περιοχή. Και θα παρακολουθούμε και την πορεία σας και θα είμαστε πάλι εδώ. Γιατί με αυτό το στόχο και το δικό μας και σκοπό θα δημιουργήσουμε αυτή την εκπομπή. Να προβάλλουμε όλα τα αθλήματα, τον ερασιτεχνικό κυρίως αθλητισμό. Και μπράβο σας για άλλη μία φορά. Δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το να δίνετε βήμα και λόγο σε όλες τις νέες ομάδες που δημιουργούνται είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Φίνιξ Κοζάνης, γνωρίσατε ποιος είναι ο Φίνιξ Κοζάνης. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος ο Αλιάκο Νιανής. Κοντά μας ο Αλιάκο Νιανής. Να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Ο Γιώργος ο Τζιμολάκας, πρόεδρος του Αλιάκονα. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να περάσουμε στον Σάκη τον Κουτσογεωργόπουλο, τον αρχηγό της ομάδας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και τον Δημήτρη τον Κοκόνα, ποδοσφαιριστής. Διαμαντής. Δημήτρη. Σήμερα με τα ονόματα λέω κάτι, έχουμε ένα θέμα σήμερα. Έτσι. Να είστε καλά. Πρόεδρε, πόσα χρόνια στην Ιαννή και από πότε πρόεδρος, αλλά δεν ήσουν μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, από ό,τι μαθαίνουμε, ήσουν και ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια. Πρέπει να γυρίσουμε. Δεκαετίες, ε. Δεκαετίες πίσω. Δεκαετίες πίσω. Τρεις. Το 87. Σαν ποδοσφαιριστής, σίγουρα. Από το 87, σαν ποδοσφαιριστής, 86-87, δεν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ήμουν στα Τσικό της Κοζάνης. Είχα κάνει προετοιμασία με την ομάδα της Κοζάνης τότε. Τι ομάδα έπαιξες, τι θέση έπαιξες? Επιθετικός, επιτελικός μέσος. Επιτελικός τότε μέσος, η Κοζάνη είχε πολύ καλούς επιθετικούς, δύσκολα να φωνώσουν εκεί μέσα. Ναι, τότε ήταν η μεγάλη καλή φωνιά της Κοζάνης. Με παίκτες κλάσσος. Καραθανάσης, Γκάτας κτλ. Έτσι ακριβώς. Τα έχουμε πει κάποια φορά σε μια συζήτηση που κάναμε.
Μετά στην Ιαννία. Μετά στην Ιαννή. Πήγα υποσχετική από την Κοζάνη στην Ιαννή και έμεινα στην Ιαννή από τότε μέχρι και το 2010 σαν ποδοσφαιριστής. Σαν ποδοσφαιριστής. Μέχρι το 10 έπαιζες. Μέχρι το 10, ναι. Με ένα διάλειμμα 2 χρόνια που πήγα στον Ολυμπιακό. Μπήκαμε στο συμβούλιο πριν 2 χρόνια. Δημιουργήσαμε μια ομάδα ατόμων, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Μπήκαμε στο Συμβούλιο, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Είχαμε ένα τρίπτυχο, όπως λέγαμε, με τον πρώην πρόεδρο, με τον περσινό πρόεδρο, τον κύριο Κοντό. Ακαδημίες καλή νοοτροπία, αλλαγή νοοτροπίας, γιατί είχε δημιουργηθεί ένα κακό, ένα άσχημο κλίμα τα τελευταία χρόνια. Δεν θα έλεγα ότι ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά είχε δημιουργηθεί ένα άσχημο κλίμα. Είχε βγει προς τα πάνω ότι η Ιαννή έχει κακή νοοτροπία, κάνουν φασαρία στο γήπεδο, έτσι αλλιώς. Αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν ήταν αλήθεια. Εντάξει, σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες, σε όλες τις κοινωνίες δημιουργούνται κάποιες εντάσεις. Τα τελευταία χρόνια που είναι δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα σε αυτή τη φράση. Όχι, τα τελευταία χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί απολύτως τίποτα. Και με την προηγούμενη διοίκηση δεν είχαν γίνει τέτοια πράγματα. Εμείς προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα, πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Πέρυσι είχαμε μια. Σωθήκαμε σχετικά άνετα, είχαμε μια πορεία καλή στο κύπελλο, φτάσαμε στο τελικό. Δημιουργήσαμε τις ακαδημίες, πολύ σημαντικό πράγμα για την Ιαννή, να έχει παιδιά από τα σπλάχνα της. Γιατί. Δώστε μεγάλη βάση. Αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τομέα, στον τομέα ακαδημιών, δώσετε πάρα πολύ μεγάλη βάση τα τελευταία χρόνια. Δώσαμε μεγάλη βάση γιατί δεν θέλαμε να έρχονται. Όχι, δεν θέλαμε. Καλό είναι να έρχονται κάποια παιδιά να βοηθήσουν τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά της Ιαννής. Αλλά να έρθουν, αλλά να είναι 1-2 κλάσεις πάνω. Άμα πάρω ένα ποδοσφαιριστή στην Ιαννή και είναι τις ίδιες κλάσεις με τον δικό μου, δεν έχει νόημα. Είναι προτιμότερο. Να πάρω ένα ποδοσφαιριστή να κάνει διαφορά. Και όχι μόνο παικτικά, και σαν χαρακτήρας. Αυτό το προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Πρόεδρος από πότε, Γιώργο? Πρόεδρος εδώ και 3 μήνες. Είναι ο πρόεδρος, δε. Ναι, αφού παραιτήθηκε ο περσινός πρόεδρος, εντάξει. Έπρεπε να βγούμε λίγο πιο μπροστά. Πάντως δεν δίστασες να αναλάβεις αυτή τη δύσκολη θέση παρά τα προβλήματα, είτε οικονομικά είτε άλλα προβλήματα που συναντάνε όλες οι ομάδες. Είπες αναλαμβάνω, έτσι. Οικονομικά προβλήματα έχουν όλες οι ερασιτεχνικές ομάδες. Δεν υπάρχει ομάδα στο εθνικό ποδόσφαιρο που να μην έχει οικονομικά υπάρχει προβλήματα. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός που είναι στην ΑΕΠΑ. Βέβαια. Τα βλέπουμε αυτά κάθε μέρα. Και όπως βλέπουμε ότι όλη αυτή η ρομαντική του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Για μένα προσωπικά, τώρα που τα ζω και λίγο από πιο μέσα, είναι πραγματικοί ήρωες. Και μακάρι και η πολιτεία να βοηθήσει πιο πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, παίρναν κάποιες επιδοτήσεις, βοηθούσαν με διαφόρους τρόπους, ακόμη και οι δήμοι και οι νομαρχίες. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα. Το παράδειγμα, φέτος δεν έχουμε πάρει ακόμη. Τίποτα. Τα λεφτά των διαιτητών, των γιατρών. Και καλά που το ανέφερες για τους γιατρούς. Πολλοί κόσμος περιμένει τα Σαββατοκύριακο που ήμουν στα γήπεδα. Πριν ένα περίπου 20ήμερο, ένα μήνα, ο κύριος Πλακεντάς είπε ότι ήταν ζήτημα ημερών να λυθεί το πρόβλημα των γιατρών. Ότι ήταν ζήτημα τώρα πόσων ημερών ήταν. Γιατί βλέπουμε ότι τίποτα ακόμα. Θα δούμε. Και εγώ μια συζήτηση που είχα τις τελευταίες μέρες με μέλη της διοίκησης της ΕΠΣ μου είπαν ότι. Όλες οι ομάδες είπες έχουν οικονομικά προβλήματα και είναι αλήθεια αυτό, αλλά η Ιαννή είναι ένα χωριό που στηρίζει την ομάδα. Έτσι. Η Ιαννή δεν στηρίζει μόνο τη δική της ομάδα. Ο κόσμος που ακολουθεί την Ιαννή
και έξω στα εκτός έδρας παιχνίδια πληρώνει και τους διαιτητές. Ουσιαστικά. Με τα εισιτήρια, με τα εισιτήρια που κόβουμε, πληρώνει και τους διαιτητές. Ότι δεν είναι ψέμα, είναι μεγάλη αλήθεια το που είναι. Έτσι, είναι γεγονός αυτό, ότι η δυναμική της Ιαννής είναι σε πολύ... Και γι' αυτό σας δείχνει κουράγιο να συνεχίσετε έτσι. Ναι, θα ήμουν... Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν μας βοηθάει ο κόσμος. Ο κόσμος Ιαννής μας βοηθάει με χίλιους δύο τρόπους. Οτιδήποτε έχουμε ζητήσει, κανένας δεν μας έχει αρνηθεί. Αφού προχθές έγινε ένα περιστατικό που μου είπε ο Ταμίας, κάποιος δεν είχε έρθει στο γήπεδο. Και τον βρήκε στην πλατεία μετά τον αγώνα με την άρδεσα του τελευταίου παιχνίδι και τον λέει πάρε 10 ευρώ. Λέει γιατί σήμερα δεν ήρθε στο γήπεδο. Λέει, για το εισιτήριο. Του πλήρωσε διπλό εισιτήριο. Γιατί δεν ήρθε στο γήπεδο. Με τις ακαδημίες τι, γιατί μιλήσαμε για τις ακαδημίες, πόσα παιδιά περίπου ασχολεί, προπονητικό team κτλ. Με τις ακαδημίες ξεκινήσαμε πέρυσι. Δημιουργήσαμε δύο ομάδες. Το παιδικό και το τμήμα junior. Φέτος αυτές τις ομάδες τις κατεβάσαμε κανονικά σε πρωτάθλημα. Φέτος το παιδικό, τα παιδιά του 2000 και του 2001 πήγαν όλα με την πρώτη ομάδα. Το junior το κατεβάσαμε πάλι φέτος πρωτάθλημα. Έχουμε γύρω στα 35-40 παιδιά. Πρωτάθλημα κατεβάσαμε μόνο junior, γιατί εμείς εκεί στην Ιαννία έχουμε ένα άλλο θέμα. Έχουμε πολύ κόσμο ελεύθερο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι σε τέτοιες κοινωνίες και σε χωριά δεν μπορούμε να, επειδή υπάρχει αυτή η διετία για να κατεβεί στα πρωταθλήματα, έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Έχουμε γύρω στα 10 παιδιά που είναι mini junior και άλλα 10-12 παιδιά που είναι προπαιδικό. Με τέτοιο αριθμό παιδιών δεν μπορούσαμε να τους κατεβάσουμε. Ενώ στο junior ήταν 15, κατεβάσαμε. Ευελπιστούσαμε και ελπίζαμε να μας έρθουν παιδιά από τα γύρω χωριά. Πέρα από τρία παιδιά που μας έρχονται από την Κερασιά, δεν ξέρω, οι γονείς ίσως βαριούνται, ίσως... Δεν στηρίχθηκε. Έχουμε τα δικά μας τα παιδιά, είναι γύρω στα 35-40. Συνεχίζουμε, ελπίζουμε χρόνο με το χρόνο να αυξηθούν. Ποιος είναι προπονητής εκεί στα μικρά, στην μεγάλη ομάδα, είναι ο Σωτήρης, ο Μαυροδήμος? Είναι ο Ρωσόπουλος ο Κώστας, είναι τελειόφυτος τεφά Κομωτινής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι, αυτό είναι το κακό, Γιώργο, δεν είναι μόνο για την Ιαννή που έλεγες. Είναι γενικά στα χωριά ότι δεν μπορούν να συμπληρώσουν μια ομάδα λόγω μη ύπαρξης των ηλικιών. Παιδιών, ηλικιών. Ηλικιών, παιδιών. Και είναι αναγκασμένες να δημιουργούν ένα τμήμα προπαιδικό, με μικρότερα παιδιά να συμπληρώσω. Ναι, γιατί ναι. Τα μεγαλύτερα δεν μπορούν να πάνε κάτω, τα μικρότερα πάνε. Τα μικρότερα πάνε πάνω. Απλά εμείς προσπαθούμε τα παιδιά που δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα να τα κρατήσουμε στο γήπεδο. Δεν αφήνουμε τουρνά. Μας καλιάσαν σε 2-3 τουρνά, πήγαμε. Να τα κρατήσουμε λίγο σε εγρήγορση. Γιατί καλή είναι η προπόνηση, αλλά το παιχνίδι είναι η πεμπτουσία. Το παιδί για να το κρατήσει θέλει παιχνίδι. Παιχνίδι. Σωστά. Θα περάσουμε να γνωρίσουμε και τους ποδοσφαιριστές, τους παίκτες και μετά θα πάμε στο γήπεδο. Ναι, καυτή πατάτα του γήπεδου. Πολύ σημαντικό έτσι, θέμα. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε στην, μας είπα, παλιά καραβάνα. Παλιά καραβάνα. Είσαι μια ζωή στα γήπεδα, είσαι, Σάκη. Και μια ζωή έτσι. Βέβαια, Γιώργο, στην ομάδα της Ιαννής, έτσι. Αυτό, πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα, Βαλιάκου? 11 χρόνια. Έχεις αγωνιστεί σε άλλη ομάδα? Όχι. Όχι. 11 χρόνια στην Ιαννία. Μια ζωή Ιαννία. Και Α και Β τοπικό, όλα τα πήγαινε. Ναι. Η Ιαννία ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, όπως μας είπε και ο πρόεδρος. Πώς συγκρίνεις την φετινή πορεία και αν είσαι ικανοποιημένος με τη συγκομιδή βαθμών, μπορούσατε να κάνετε κάτι παραπάνω? Βεβαίως και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ίσως μας αδικεί η θέση που έχουμε στον πίνακα. Αλλά εντάξει, αυτό δεν γίνεται να αλλάξει. Αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Γιατί όμως, πώς είπαμε και πριν με τον πρόεδρο, ξεκινήσατε κάπως έτσι χαλαρά. Μέσα στην έδρα σας χάσατε και από το Μακεδονικό, χάσατε από το Βόλιο. Μετά πάτε όμως στην αναγέννηση, παίρνετε μια ισοπαλία. Μια πολύ δυνατή ομάδα. Έρχεται ο Πολυνίκης με το ζόρι, να το πω έτσι, λόγω του 1-0. Γιατί αυτά τα σκαμπανεβάσματα? Δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Εντάξει, στην πορεία ανέβηκε η ομάδα. Και όσο πάει, ανεβαίνει. Έτσι, και δένει σαν ομάδα, δένουμε. Τώρα, τι να πω. Να
να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ηλικιακά των παικτών της Ζενίτς είναι 19,3. Νομίζω ότι αυτός ο αριθμός δείχνει και γιατί ξεκινήσαμε έτσι και τα σκαμπανεβάσματα, και είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που μας ισοφαριστήκαμε 3 φορές το 93. Και προχθές στα Σέρβια και πριν 15 μέρες στον Μπάου Κίλων. Και με την αναγέννηση του Πολυμαϊδας στο 90 πάλι φάγαμε γκολ αυτό. Βρεθήκαμε τον γκολ, βρεθήκαμε πίσω και ισοφαρίσαμε κιόλας. Ένα πλεονέκτημα που είπε ο Γιώργος εδώ τώρα είναι ότι έχουν νέα παιδιά, αλλά και ταυτόχρονα είναι και μειονέκτημα στην πίεση. Μπορεί να μην υπάρχει εμπειρία. Γιατί στην ουσία είμαστε 2 άτομα που είμαστε στα 30. Όλοι οι άλλοι είναι κάπου κάτω από 24. Μετά έρχομαι εγώ, είμαι στα 24. Ναι. Κάτω από 24 όλοι. Είναι αρκετά μικρή ομάδα, είναι σαν κουτσοκυριακό προς center for, βαρύ περιβολικό. Center for και πίσω όπου χρειαστεί. όπου χρειαστεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντως, σαν και δεν βλέπεις θέμα να κινδυνεύσει η ομάδα, δεδομένου ότι πέφτουν και 5 και 6 ομάδες ανάλογα. Αναλόγως τι πορεία θα έχουμε, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι και η δύναμη τη έδρα τη. Έχουν πολύ δυνατή έδρα. Αυτό είπαμε και πριν, λίγο ξεκίνησε η εκπομπή, ότι οι Ιανοί είναι από τι έδρε που έχουν πάρα πολύ κόσμο. Αν και όρθιοι άνθρωποι βλέπουν το παιχνίδι, δεν υπάρχουν κερκίδε. Θα γίνει το γήπεδο μα. Είχε και του προπονητέ. Τι σημαίνει για σένα να έχει ένα μαύρο δήμο στον προπονητή? Είναι υπόθεση. Είναι υπόθεση. Μαύρο δήμο είναι εγγύηση. Είναι. Τον είχε προλάβει ξανά, ήταν και πριν από αρκετά χρόνια στην Ιανή. Δεν ξέρω αν τον ξαναπρόλαβε. Στην όχι, πιο παλιά θητεία, όχι, Όχι, στην προηγούμενη θητεία, όχι. Δεν τον πρόλαβα. Σαν και επηρεάζεσαι από την ήττα, την κουβαλάς στο σπίτι, από την νίκη, ή τα ξεχνάς, τελειώνει το παιχνίδι? Όχι, δεν είναι ότι τα ξεχνάω. Το σκέφτομαι. Αλλά, εντάξει, πάει, πέρασε. Ήταν ένα παιχνίδι, πέρασε, κοιτάμε μπροστά. Να διορθώσουμε κάποια λάθη. Γιατί ήρθε αυτή η ήττα, πώς ήρθε, εντάξει, ισοπαλία. Πώς είδε αυτά τα πρώτα παιχνίδια έτσι, με τις απώλειες αυτές, γιατί στην έδρα σας συνήθως φέτος λίγο μουδιασμένα. Φωνάζει, χειροκροτάει στο τέλος. Στηρίζει. Εντάξει, είναι κάποιοι που φωνάζουν, που αυτό σας επηρεάζει, και στην νίκη φωνάζουν και στην ήττα. Αλλά βοηθάει, ο κόσμος βοηθάει πολύ. Σάκη, κοίταξε να σου πω, είναι υπόθεση όμως όταν πας σε ένα γήπεδο και υπάρχει ένα σημαντικό παιχνίδι, όταν λέμε ότι δεν μπορείς να το δεις σε κανένα γήπεδο εκτός ΑΕΠ, Καραγιανίων, δύο άλλα γήπεδο. Πας στην Ιαννή και βλέπεις, ας πούμε, 300-400 άτομα. Θυμάσαι τι γινόταν με τον Πατερό, στον Παγάζ. Εντάξει, απολύτω και κάποιος άλλος. Ναι, ναι. Είχε πολύ κόσμο. Το 13 έγινε, να θυμάμαι καλά, λίγο πριν το Πάσχα. Να περάσουμε στον μικρότερο, στον Διαμαντή. Εσύ, Διαμαντή, από πού ξεκίνησε το ποδόσφαιρο? Εγώ είχα ξεκινήσει πάλι με τον κύριο Μαυροδήμο στις πρώτες ακαδημίες που είχε κάνει η Ιαννή πριν αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια θα έλεγα, ήμουν πολύ μικρός τότε. Για κάποιο λόγο τον είχαν σταματήσει. Συνέχισα μετά στο Μακεδονικό και στην Κουζάνη 2004, όπου έμεινα περίπου 4-5 χρόνια με τη θητεία μου στο Μακεδονικό και σε Β' και σε Α' τοπικό. Μετά πέρασα στην Ελλήμια για περίπου 1,5 χρόνο. Και μετά κατέληξα στο χωριό. Γιατί εντάξει, πιστεύω ότι. Ναι, όπου πιστεύω ότι ο κόσμος αγαπάει περισσότερο. Μπορεί να ακούσει ένα μπράβο σε μια άλλη ομάδα, αλλά τον κόσμο που είδα εκεί και όλο το κλίμα που έζησα. Ήταν εντάξει, πιστεύω ότι η ζεστασιά του κόσμου. Και αυτό είδαμε όμως. Αυτό το μεγάλο μπράβο, δηλαδή είναι η αποζημίωσή μου εμένα. Και αυτό είδαμε, Διαμαντή, όπως και είπαμε τον πρόεδρο, ότι. Έχει κάνει μια προσπάθεια με παιδιά από τον τόπο εκεί, από το χωριό. Έτσι. Ναι. Εγώ ήταν, σημαντικό. Εντάξει, όταν είχα ξεκινήσει τότε, για τα πρώτα μου βήματα δεν υπήρχαν τότε τα εγκαταστάσεις, να το πω έτσι, οι ακαδημίες. Οπότε στράφηκα κάπου που μπορούσα να πάρω κάτι. Να γίνω καλύτερος και να βοηθήσω όταν θα χρειαστεί. Όταν η ομάδα, όταν το χωριό θα έχει ανάγκη αυτά που έχω πάρει. Τι θέση αγωνίζεσαι? Εγώ δεξιά, αριστερό, center for, ανάλογα που πονάει η ομάδα. Ποιο θεωρείς το ατού? Μπορεί να γυρίσω και center back, δεν ξέρω. Ποιο θεωρείς το ατού σου και ποιο το πλεονέκτημα? Το πλεονέκτημα σου και ποιο το μειονέκτημα? Τώρα, να μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου, λίγο δύσκολο. Πιστεύω το ατού, γι' αυτό που μου λένε περισσότερο, είναι ταχύτητα. Γιατί εγώ το ξέρω. Ναι, είναι η ταχύτητα, αυτό. Εδώ έπαιξες στο παιχνίδι τα Σέρβια.
Ναι. Πάλι έτσι στο τέλος, τι είναι αυτό που φταίει, είπαμε και με τους Άγγελα, και τη δική σου γνώμη. Είναι επειδή πέρασα και προηγούμενα χρόνια από ομάδες που είμαστε, ήμουν Α. Είναι τότε στις ομάδες που ήμουν υπήρχε η στόφα των παιχτών, η εμπειρία. Ναι, ωραία. Παίζει ρόλο επομένω η εμπειρία. Τώρα είμαστε μερικά παιδιά που είμαστε να κρατήσουμε τους μικρούς στο γήπεδο. Δηλαδή να μην απογοητευτούν από αυτό. Δηλαδή, οκ, okay, φάγαμε ένα γκολ στο 93. Μπορεί να χάσουμε. Αλλά ο Σάκης και τα άλλα τα παιδιά που είναι λίγο μεγαλύτεροι, εγώ πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά ενωμένα, να μείνουμε εκεί στο γήπεδο και να μην απογοητευτούν. Για το παιχνίδι τώρα με το Φούφα τι λέτε και στους πιο μικρούς, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Φούφας είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά. Είναι δύσκολο και γκολ. Θα το παλέψουμε. Τι θα κάνουμε. Ό,τι πάρεις είναι καλό από αυτό το μάτι. Ναι, ό,τι πάρεις, τι να κάνουμε. Παιδιά είναι και αυτοί παίζουν μπάλα και εμείς παιδιά είμαστε, παίζουμε μπάλα. Κοίταξε και σε τέτοια παιχνίδια, αυτά τα, ο παλιότερος και ο εμπειρότερος, αυτά τα παιχνίδια σε καταξιών. Τα δύσκολα παιχνίδια καταξιών. Είχα παίξει φιλικά και με την Κοζάνη, όπως και φέτος παίξαμε στο τουρνά με την Κοζάνη και με ομάδες που ήταν γάμα και δέλτα εθνική. Εντάξει, δεν είδα ποτέ να τα παρατάμε ή και να σταματάω ή να πω εντάξει παίζουν. Πόσο σε βοηθάει, πόσο σε βοήθησε αυτό το διάστημα να έχεις το Σωτήρι του Μαυροδήμου στον πάγο. Σωτήρι Μαυροδήμου τον είχα και στην Ελλήμια, τότε γι' αυτό τον είχα πάει. Γιατί τον είχα και πιο μικρός. Εντάξει, είναι εμπιστοσύνη στον πάγο. Για μένα δηλαδή ξέρω ότι είναι εκεί, δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Θα αγωνιστώ όσο αντέχω, θα το παλέψω για την ομάδα. Για τον κόσμο που έρχεται και μας βλέπει. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τους πιο έμπειρους προπονητές που έχουμε ναι. στον ομό. Εμπιστεύομαι την κρίση του απόλυτα. Δηλαδή, αν μου πει Διαμαντή, σήμερα θα αγωνιστεί center back, τερματοφύλακας. Από τη στιγμή που το λέει, με κλειστά τα μάτια. Η αλήθεια ήταν ότι θα ακολουθήσω την εντολή του. Θα ήταν κοντά μας, αλλά κάποιες υποχρεώσεις δεν τον άφησαν να είναι εδώ σήμερα. Κάποια άλλη στιγμή θα τον έχουμε μαζί. Από τη στιγμή που μεσολαβεί το καλό της ομάδας, πάντα θα ακολουθώ την εντολή του. Μεγάλη εμπιστοσύνη. Πάμε σε άλλο ζήτημα. Ένα στολίδι για την Ιαννή, ένα πραγματικό κόσμημα, το γήπεδο. Ένα στολίδι που. Πότε θα είναι έτοιμο να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Ναι, ναι. Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια. Πάντως φέτος χάνεται η χρονιά λογικά. Δεν είναι απόλυτο σίγουρο αυτό. Θα δούμε. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Ακριβώ έλεγα για το Δεκέμβριο, ίσως μπήκε μέσα. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε κάποια πράγματα πιο. Χειροπιαστά, πιο. Γίνει μια τεράστια προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδο. Με τη βοήθεια. Αυτό το ξεκινήσαμε, αλήθεια είναι, πριν 2-3 χρόνια με το μεράκι που είχε ο γραμματέας της του Δήμου και της κοινότητας, ο Χρήστος Γιανγόπουλος. Και 2-3 άλλα άτομα που ήμασταν εκεί κοντά, ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια από ένα γήπεδο που ήταν χωράφι, καλαμιά. Και σιγά σιγά να φέραμε ιστείς, να αρχίσαμε λίγο να ρίχνουμε σπόρο μόνοι μας, να λίγο νερό, να λίγο από εδώ. Είδαμε ότι μπορούμε να το προχωρήσουμε. Το τελευταίο διάστημα γίνει μια τεράστια προσπάθεια όπως είπα και πιο πριν. Αφορμή για αυτή την σημαντική εξέλιξη στάθηκε ένας συγχωριανός μας, ο Γρηγόρης ο Στάμος. Πήγαμε μαζί τα Χριστούγεννα. Τα προηγούμενα Χριστούγεννα στο γήπεδο, λέει τι θέλει αυτό εδώ, λέμε τα αποδυτήρια. Λέει προχωρήστε εσείς και εγώ είμαι από πίσω. Έβαλε δεκάδες χιλιάδες ευρώ ο άνθρωπος, να είναι καλά. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είμαστε στα τελειώματα, στα βαψίματα των αποδυτηρίων. Έχουν μπει τα πάντα, υδραυλικά. Στην αρχή του τέλους, επομένως, είμαστε. Ναι. Να μην ξεχάσω να πω ότι. Βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες, υπάρχουν κτίσματα. Αυτά έγιναν από προσωπική εργασία και από έξοδα δικά σας ή βοηθηθήκατε είτε από περιφέρεια είτε από Δήμο. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας είναι μια προσπάθεια πολλών ατόμων. Είναι γύρω, φέτος ήμασταν γύρω στους 100 εθελοντές. 100 εθελοντές, άλλοι μαστόροι, άλλοι εργάτες, άλλοι βοηθοί, άλλοι για τις σκεπές. Και έχουν και καλά μαστόροι για πάντως. Ναι. Άλλοι για τις σκεπές, άλλοι για τα πλακάκια, άλλοι για τα μπετά, άλλοι για τα τούβλα.
Επομένως είναι από εσάς, ναι, από πηγές και πόρους δικού σας. Ναι, ναι, σαν... ένα, μπήκε ένα ποσό γύρω στα 200.000 ευρώ. Έχει στοιχεί στο γήπεδο μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Καταρχήν είναι πολύ πιο σημαντική δουλειά που έχει γίνει από κάτω. Η υποδομή που έχει γίνει. Είναι πολύ πιο σημαντική η δουλειά. Από εκεί και πέρα, με την βοήθεια του Γρηγόρη του Στάμου, καταφέραμε με το χρηματικό ποσό που δέθησε να τελειώσουμε τα αποδυτήρια. Είμαστε στα βαψίματα. Είναι θέμα χρόνου, ημερών. Από εκεί και πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης Αποστόλου, ο εργοσταξιάρχης της ΜΕΤΚΑ. Ο άνθρωπος μας παρήχε ηλεκτρολογικό υλικό, τους πυλώνες, φωτίσαμε το, δώσαμε ρεύμα στο γήπεδο, μάλλα κάνει 6 ώρα προπόνηση. Είτε σε αυτό είτε στο άλλο το γήπεδο. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος Βαλιάρας με τη χορηγία μιας μεγάλης αντλίας για σύγχρονο πότισμα. Μεγάλη υπόθεση, γιατί θυμάμαι ότι μέχρι πριν 1-2 χρόνια, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παίρναμε τις σωλήνες που είχαμε στα καπνά, τις πηγαίναμε, τις στείλαμε στο γήπεδο και τις ποτίζαμε με το... ή την υδροφόρα, ξέρω εγώ, το Δήμο και... Θα σας το ζητήσουν και άλλες ομάδες το γήπεδο, να ξέρετε. Μα δεν είναι μόνο για την ομάδα της Ιάννης, είναι για όλους τους πολίτες. Άρα θα υπάρχει και όλους τους πολίτες. Εμείς στόχος είναι να αρχίσουμε να κατεβάζουμε και ακαδημίες, να γίνονται παιχνίδια και εκεί. Ήδη τώρα κάνουμε 4 συστίες, να μπορέσουμε να κατεβάσουμε κάποιες ακαδημίες. Είναι αρκετά, είναι 2-3 κτίρια, δεν είναι μόνο αποδυτήρια. Όχι, είναι για τον γιατρό, αίθουσα για γιατρό. Αίθουσα για κηλικείο, αίθουσα για ξεχωριστή διαιτητές, προπονητών και τα αποδυτήρια που είναι φιλοξενωμένων και γηπεδούχων. Ένα αρκετό μεγάλο κτίριο. Όπως να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και τον αντιπεριφέραρχη, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά. Μας παρήχε μετά από αίτηση που του κάναμε, μας παρήχε βετό για τον περιβάλλον χώρο των αποδυτηρίων και όπως και για τα σκάματα δεν είναι τώρα, αυτά γίνανε τελευταία, δεν φαίνονται στις φωτογραφίες, μας άμμο για τα σκάματα του γηπέδου. Να τον πούμε και αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η κερκίδα είπες ότι θα δημιουργηθεί και άλλη κερκίδα. Ναι. Έχει περάσει και εντός είναι θέμα ημερών να μπει μια κερκίδα 33 μέτρων με 300 ατόμων. Δηλαδή συνολικά πόσο είναι το πόσο χωρητικό ήταν το γήπεδο? Γύρω στα... αν μπει και άλλη κερκίδα, ναι, είναι η κερκίδα που βλέπουμε συν 300 άτομα. Δηλαδή είναι γύρω στα 800 άτομα που θα μπορούν να κάθονται άνετα. Αυτό δηλαδή είναι όρθιοι όπως είναι τώρα, τα πολλά χρόνια που συμβαίνει στο γήπεδο της Άνετας. Το ποσό της εργασίας της κερκίδας έχει περάσει εδώ και χρόνια από τον τοπικό πόρο. Είναι παλιότερη απόφαση του τοπικού πόρου ανάπτυξης. Ήταν γύρω στις 45.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το ποσό ήταν. Και προχθές πέρασε και από το Δήμο. Είναι θέμα ημερών πλέον να αρχίσει να στείνεται η κερκίδα. Έχει αναθετηθεί το έργο και από μέρα σε μέρα περιμένουμε το στήσιμο. Γιώργο, και ένα πολυδάπανο σημείο είναι το γύρω-γύρω, το Ταρτάν. Αυτό είναι ένα πανάκριβο μέρος του γηπέδου. Κοιτάξτε να δείτε, όλα σιγά-σιγά. Αυτό που προέχει είναι τώρα, για να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο σιγά-σιγά μέσα, είναι να βρεθεί μία βοήθεια να κατασκευάσουμε τους πάγκους, τα υλικά. Τα υλικά. Έχουμε τα μαστόρια... Και θα το κάνουμε. Πρώτα του. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω αυτό. Σιγά-σιγά. Μετά. Τα έργα δείχνουν. Ναι. Θα τα καταφέρει. Αυτό νομίζω ότι κολλάει για το Δεκέμβριο. Γιατί δεν σου είδα και. Είπες μπορεί να μπούμε το Δεκέμβριο, αλλά δεν είναι. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε εμείς είναι να γίνουν οι πάγκοι και τρεις θερμοσύφωνες. Γιατί κοστίζουν ηλιακοί θερμοσύφωνες για να μπούμε μέσα να μπορεί να παίξει ομάδα. Από εκεί και πέρα, μετά έχουμε το πολύ μεγάλο στίγμα που είναι. Το Ταρτάν. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει και αργότερα. Κοίταξε, κάποιες συζητήσεις που κάναμε, όχι, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τα κάνουμε όλα. Τώρα, όχι αργότερα. Όχι αργότερα. Ό,τι αφήνεις μένει, τελείωσε. Τώρα, στη βάση κολλάει το σίδερο. Ας μπει η ομάδα και ας γίνεται συγχρόνως. Μπορούμε να βάλουμε ένα μείγμα, το κουρασάνι, που είναι πολύ πιο οικονομικό και πολύ μπορούμε να βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται για το κουρασάνι. Αν πάμε σε Ταρτάν.
πολύ φοβάμαι ότι μακάρι, μακάρι να πέσω έξω. Αν πάμε σε Ταρτάν, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι χιλιάδες ευρώ. Είναι χιλιάδες ευρώ. Είναι δύσκολο να βρεθεί. Συγγνώμη λίγο, Γιώργο, έχω μια τηλεφωνική επικοινωνία. Παρέμβαση, μια τηλεφωνική παρέμβαση. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Μ' ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Ναι, ο Γρηγόρης ο Κουντζούμης από την Άνια. Μ' ακούτε. Τώρα σας ακούμε, ναι. Καλησπέρα, ο Γρηγόρης ο Κουντζούμης από την Άνια είμαι. Ο Γρηγόρης. Κουρτζιούμης. Ο Κουρτζιούμης. Κουρτζιούμης, ναι. Τι κάνετε, καλά είστε. Ωραία, μια χαρά. Εδώ έχουμε τον πρόεδρο και δύο ποδοσφαιριστές. Ναι, βλέπω, σας παρακολουθώ. Μια μικρή παρέμβαση ήθελα να κάνω, που έχει να κάνει μόνο με την ιστορία του σταδίου. Ναι. Το οποίο είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με αυτά που έχει ιστορεί ο πρόεδρος. Βεβαίως είναι προς τιμή όλων αυτών των παιδιών που διαχρονικά ασχολούνται με το εθελοντισμό έτσι ώστε να αποκαρατωθεί το στάδιο. Λοιπόν, και με τις δωρεές των συγκεκριμένων ανθρώπων που ανέφερε ο Γιώργος Τσιμουλάκας εκεί πέρα, όμως υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Το στάδιο δημοκρατήθηκε το 2000 και εντάχθηκε στο Ελλάδα 2004. Η πρώτη χρηματοδότηση ήταν 200 εκατομμύρια δραχμές. Η μελέτη είχε πληρωθεί από τον τότε Δήμο Ιαννής με 30 εκατομμύρια δραχμές, την εκτέλεσε η Ιάνκο. Και αυτή τη στιγμή το θέμα που είναι το εξής, ότι αυτό πέρα από τις φιλότιμες προσπάθειες όλων των παιδιών, των παραγόντων και των κατοίκων της Αιανής, η κύρια ευθύνη ανήκει στη Δημοτική Αρχή. Αυτήν πρέπει να το αποκαρατώσει. Δεν είναι η ιδιοκτησία του Αλιάκνων αυτό. Είναι του Δήμου, της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής. Η οποία δεν έχει βοηθήσει. Η οποία εδώ και χι χρόνια αδιαφορεί παντελώς. Όχι τώρα, εδώ και χι χρόνια διαφορεί παντελώς όσον αφορά το στάδιο της ΕΕΝΗΣ. Είναι στάδιο με ολυμπιακές προδιαγραφές. Έτσι ξεκινήσαμε το 2000. Λοιπόν, δυστυχώς μετά από 15 έτη δεν μπορεί να παραδοθεί προς χρήση. Παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες και τα έξοδα όλων των παιδιών που ασχολούνται με αυτά. Και εν τέλει τι θα γίνει τώρα, Γρηγόρη, φτάσαμε στο 80% της ολοκλήρωσης του γηπέδου και σταματάει εκεί τώρα, στο 90, ναι, αν θέλετε. Στο 90. Δεν ξέρω ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να επιληφθεί η σημερινή Δημοτική Αρχή, γιατί οι προηγούμενες αδιαφόρησαν, έτσι ώστε αυτό να περατωθεί και να παραδοθεί προς χρήση. Είναι πολύ απλά πράγματα. Σωστά. Καλά είναι να κάνει μια κουβέντα με τον Αντώνη τον Κύρινα, μια και είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να φέρει το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να το ξέρει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τον Αντώνη, γιατί ο Αντώνης είναι Αθηναίος. Υπάρχει και δημοτική κοινότητα εδώ πέρα, υπάρχει και δήμαρχος, υπάρχει και δημοτικό συμβούλιο, υπάρχει και το σωματείο με τη διοίκησή του και μια σειρά πράγματα υπάρχουν. Πολύ σωστά. Γιατί πραγματικά αν δεν βοηθήσει το πιλότιμο των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται επί έτη. Του Γιάννη του Αποστόλου από το φράγμα Ιλαρίωνα, λοιπόν, του Γρηγόρη του Στάμου που, από τη Σουηδία. Λέω, εντάξει, πολύ ωραία, θα πούμε σε λοιπόν, δεν φτάνουν τα χρήματα παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες όλων αυτών των ανθρώπων. Καλή ιδιωτική βοήθεια και χρειάζεται και... Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Η Ιαννή δεν είναι. Η Ιαννή δεν είναι. Η Ιαννή είναι η ιστορική έδρα του Δήμου Ιαννής. Στερείται χρόνια βασικών υποδομών στον αθλητισμό, λοιπόν, και ένα κόσμο σέρνεται επί 15 έτη. Έστω και αργά μπορεί να, αφού μας είπε και ο πρόεδρος εδώ πέρα ότι υπάρχει και ψάχνουν Γρηγόρη για τους πάγκους και τα τελευταία τελευταία. Τα τελευταία μερεμέτια που λένε. Τα τελευταία μερεμέτια, ας βοηθήσει τα τελευταία μερεμέτια ο Δήμος. Δεν ξέρω βέβαια σε τα μεριμέτια είναι οι πάγκοι και έχουμε το στίβο. Το στίβο δεν είναι τελευταίο. Είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ και εκεί δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Το σπάγκος ίσως τα καταφέρουμε με τον ΑΒ τρόπο. Το στίβο εκεί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη βοήθεια που λέει και ο φίλος Γρηγόρης. Γρηγόρη, κάτι άλλο που ήθελες να μας πεις. Όχι, αυτή την παρέμβαση θα κάνω γιατί από κάποιους ανθρώπους το 2000 με πολλή προσπάθεια στήθηκε η μελέτη, βρέθηκαν τα χρήματα και η χρηματοδότηση και κατάφερε να ενταχθεί το έργος του Ελλάδα 2004. Σας επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς για σειρά ετών μετά, λοιπόν, υπήρξε παντελής αδιαφορία πέρα από το φιλότιμο των ανθρώπων του προσωπικού σωματείου, κάποιων φυλάδων και κάποιων ανθρώπων που έφυγαν. Και έφυγε σε αυτό το στάδιο του γήπεδο. Οι επίσημες δηλαδή αρχές στο σύνολό τους αδιαφορούσαν γιατί προσλόγως είναι μια τεράστια κουβέντα. Είναι μια απονεμένη ιστορία. Σωστά. Πολύ σημαντική η παρέμβασή σου, Γρηγόρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ναι, πρόεδρε. Δεν έχω κάτι να πω. Συμφωνώ με τον Γρηγόρη ότι χρειαζόμαστε βοήθεια και από... μεγαλύτερη βοήθεια από το Δήμο. Κάποια βοήθεια την προσφέρει. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη βοήθεια για να καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε και να το δώσουμε για χρήση σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι το γήπεδο της ομάδας, είναι για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή συνηθίζω να πηγαίνω και μόνος για περπάτημα, για τρέξιμο, δεν το άφησα ποτέ αυτό το πράγμα, μ' αρέσει ο αθλητισμός, βλέπω ότι από το πρωί της 7-8 η ώρα μέχρι το βράδυ, ειδικά μόλις πιάσει η άνοιξη, Μάρτιο-Απρίλιο, μπορεί να περνούν από εκεί γύρω στα 100-150 άτομα. Είναι κρίμα αυτά τα άτομα να περπατάνε στις πέτρες. Και να περπατάνε έξω από το γήπεδο και εκεί μέσα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι πιο κρίμα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα παιδί από 6, από 5-6 χρονών μέχρι έναν παππού 75-80 χρονών. Και αυτό το που τους βλέπουμε καθημερινά. Που τους βλέπουμε καθημερινά πάνω σε αυτό το γήπεδο να περπατάνε. Καθημερινά. Ωραία. Η ευχή μας του Δεκέμβρη να μπει η ομάδα μέσα. Και όλος ο κόσμος θα το σπίτι. Όλος ο κόσμος να μπει μέσα, όχι μόνο η ομάδα. Δεν είναι της ομάδας το γήπεδο. Είναι για όλο τον κόσμο. Με τον πάγκο, να είπες ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με τον πάγκο. Βρήκατε για τους πάγκους. Προσπαθούμε να τα λύσουμε. Πιστεύω να μας ακούν κάποιοι και από το Δήμο και τα λοιπά και να δώσουν και αυτή μια. Προσπαθούμε να τα λύσουμε. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει πάντως στην ομάδα, μόνο είναι το θέμα του γηπέδου. Έτσι τώρα που γυρίζει. Είναι μεγάλο έργο. Είναι μεγάλο έργο. Όχι, γενικά με την ομάδα. Με το κήπεδο τα είπαμε αρκετές φορές. Με την ομάδα. Η ομάδα είναι λευκό στα χέρια του Συντήρου του Μαυροδήμου. Τον έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν μας δικαιώνουν μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, αλλά ελπίζουμε υπομονή. Όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρει να κάνει υπομονή. Έτσι. Θα δούμε στη συνέχεια. Είπαμε πολλά χρόνια στο γήπεδο, στα γήπεδα. Τι συμβουλή θα έδινε στους νέους ποδοσφαιριστές που έρχονται από κάτω από τις ακαδημίες και τους νέους που ήρθαν φέτος? Προπόνηση, υπομονή, πολλή δουλειά και θα ανταμεθούν κάποια στιγμή. Διαμαντή, κάτι που ήθελε να συμπληρώσει. Συμφωνώ, απλά να μην υπάρχει απογοήτευση. Γιατί και ο Σάκης και εγώ περάσαμε τη θέση τους, τα νεότερα παιδιά και ειδικά όπως είναι τα παιδάκια που είναι στη δικιά μας την ομάδα αυτή τη στιγμή που είναι 14-15 χρονών και είναι σε μια δύσκολη κατηγορία και η ομάδα περνάει από σκαμπανεβάσματα. Να έχουν υπομονή και να μην απογοητεύονται και θα αποζημιωθούν στο μέλλον. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή είναι μια κρίσιμη ηλικία που πολλά παιδιά είχα φίλους, είχα συμπαίκτες. Εντάξει, εγώ καλός κακός μπορεί να έπαιζα ή να μην έπαιζα, δεν τα παράτησα. Δεν χρειάζεται απογοήτευση. Τους είδα να σταματάνε την μπάλα και να χάνονται. Έστω και στο τοπικό, γιατί όχι. Και δουλειά και προσπάθεια. Ναι. Χάνει ο αθλητισμός. Για να κλείσουμε κάτι που θα ήθελες να πεις. Για να κλείσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλον αυτόν τον απλό κόσμο που βοηθάει την ομάδα. Βοηθάει την ομάδα οικονομικά, που τη στηρίζει. Όλους τους εθελοντές που ήταν καθημερινά επί τρεις μήνες στο γήπεδο. Ξέρετε κάτι, ο μοναδικός όρος που μας έβαλε τότε ο Γρηγόρης, ο Στάμος, που έκανε τη χορηγή, ήταν «Θέλω να γίνει γρήγορα. Τα αποδυτήρια θέλουν να γίνουν γρήγορα». Ήταν ένα όρος και θέλω μέσα στο καλοκαίρι, λέει, θέλω όχι 6-7-10 άτομα, θέλω όλο τον κόσμο για να το νιώσει δικό του. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Ήμασταν καθημερινά 20-30-40 άτομα, δεν ξέραμε τι να κάνουμε τον κόσμο. Άλλος έψινε σουβλάκι, άλλος έτρεχε, άλλος έσκαβε, άλλος... Μα η εικόνα το δείχνει, το δείχνει, γιατί αυτό το έργο δεν τελειώνει έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και μέσα από την εκπομπή σας, άλλη μια φορά όλον αυτόν τον κόσμο που ήρθε και βοήθησε. Έστω και αυτός που ήρθε εκεί και έπιασε μια πέτρα και την πήρε από εδώ, την έβαλε. Αυτός που φίδιψε το δέντρο, το έχουμε γεμίσει και ξέρετε, με αυτό δέντρα... Αυτό είναι ότι υπάρχουν και δέντρα. Τι δέντρα είναι αυτά? Ναι. Είναι τα Λέιλαν. Αυτά τα βάλαμε πέρυσι τον Οκτώβριο. Φέτος... Αυτά είναι για τον αέρα. Ναι, να κόψουμε τον αέρα από το βορρά. Φέτος, τώρα ξέρετε, κάνουμε και την ανακατασκευή της πλατείας. Έχουμε βγάλει όλα τα λιγούστρα, δεν πετάξαμε τίποτα και πήγαμε τα φτέψαμε εδώ πάνω στο γήπεδο. Έχουμε βγάλει όλες τις πλάκες και τις πήγαμε πάνω στο γήπεδο. Ήδη είναι μαστόρια που περνούν πλάκες. Αυτά τα Λέιλαντ, τι δέντρο είναι, είναι μεγαλώνει γρήγορα. Ναι. Μεγαλώνει μετά το δεύτερο το χρόνο γρήγορα. Μετά το δεύτερο χρόνο.
Επίσης, να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και το Μουσείο Ιωαννίδης για τη βοήθεια που μας και την προσταμένη την κυρία Αρετή Χονρογιάννη για τη βοήθεια που μας δίνει. Ό,τι ζητήσαμε μέχρι τώρα, είτε χορτοκοπτικό, είτε ό,τι ζητήσαμε, να μην αναφέρουμε τώρα συγκεκριμένα πράγματα, μας βοηθάει. Μας βοηθάει. Είχαμε ένα πρόβλημα με το χορτοκοπτικό. Όσες φορές το ζητήσαμε, έφερνε το χορτοκοπτικό από το μουσείο. Κορεύουμε τα γύρω. Μεγάλη βοήθεια. Μεγάλη βοήθεια. Η δύναμη συνεργασίας μέσα στις εικόνες. Τη δείξαμε. Έτσι, πού έφτασε. Έτσι. Έτσι. Μου είπε, ήρθε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Ζαγάρας. Ερχόταν κατά καιρούς και έβλεπε το γήπεδο. Μία μέρα τον βλέπω το πρωί, περνάει. Τον βλέπω το μεσημέρι, περνάει. Τον ξαναβλέπω το απόγευμα. Λέω, τι έγινε. Με κοιτάει και μου λέει, τελικά λέει αυτό το πράγμα, μόνο εσείς λέει μπροστά το καταφέρετε. Θέλω να περάσει τρεις φορές για να το βάλει. Κλείνοντας, θα μας βοηθήσει στην κλήρωση. Ναι. Να, τα παιδιά, εδώ, να ξεκινήσουμε με το τραπέζι που είναι λοιπόν, για τα γράμματα. Τα δώρα μας είναι τρία. Τρία δώρα, ναι. Άρα και οι τρεις θα πείτε από ένα νούμερο. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο δώρο, Γιώργο, είναι το τραπέζι δύο ατόμων για την Κυριακή αυτή ή οποιαδήποτε Κυριακή για τα γράδα. Για το ρομπετάδικο τα γράδα. Το ρομπετάδικο. Θα ξεκινήσουμε από το σάκι. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 105. Το 105. Αθανασία και Ντεποζίδου. Πάλι βατερό. Πάλι βατερό και Ντεποζίδες. Πάμε για το ισοθερμικό Λετζέα από τον Ηλία τον Καλτσούνη, αντιπρόσωπο εταιριών Λετζέα και Μόλτεν. Εγώ θα πω τον αριθμό που φάει ο Σάκης, η φανέλα το 9. Η φανέλα με το 9. Δεν το πιστεύω. Στεφανίδης Γιάννης. Στεφανίδης Γιάννης. Βατερό. Α, είναι βατερό. Και μία μπάλα ποδοσφαίρου. Μια και είμαστε και με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, α πει και ο Διαμαντής ένα νούμερο. Θα πω και εγώ το δικό μου το νούμερο, το 7. Το 7. Βασιλιάδης Πέτρος. Δεν είπε με το Πέτρος. Βασιλιάδης Πέτρος. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Οι ποδοσφαιριστές, η υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, έτσι. Και οι στόχοι θα εκπληρωθούν. Και η αν έχουμε υγεία όλα, θα μπορούσε να γίνει στο γήπεδο. Κουράγιο. Ο τραυματισμός στον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να το συμβεί. Ό,τι χειρότερο. Μακριά οι τραυματισμοί. Ναι, μακριά από τραυματισμούς. Ναι, ναι. Το είδαμε στο Μέση τώρα που κάνουμε πολλά τραυματισμούς. Εγώ έχω κάνει και τα δύο τα πόδια χιαστό όταν έπαιζε το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα και για τη διοίκηση. Γιατί είπαμε, δύσκολα βρίσκονται. Κάποιοι έχουν εγκαταλείψει καριέρες. Έτσι. Δύσκολα βρίσκεται το οικονομικό να μπορέσει να καλύψει και τραυματισμό. Μα και ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, αν τραυματιστεί, δεν μπορεί να πάει άλλο στη δουλειά. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι κυρίως. Πάνω απ' όλα αυτά. Παίζουμε ποδόσφαιρο για να του ευχαριστούμε. Ναι. Αν δεν έχουμε τραυματισμού σε όλα τα άλλα. Έτσι, πρώτα τραυματισμό. Μακριά από μας. Λοιπόν, να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο βίντεο από παιχνίδια. Περνάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, στα βίντεο, στα πρωταθλήματα της ΕΦΣΥ Κοζάνης. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με τα πρωταθλήματα της ΕΦΣΥ Κοζάνης, θα εγκαινιάσουμε μια καινούργια ενότητα με τα πρωταθλήματα των άλλων ΕΦΣΥ της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Και να ευχαριστήσουμε βεβαίως Γιώργο της Αντιπροσωπείας Βιομηχανικών Εργαλειών Μέσα Προστασίας που είναι στην Κέρτσου Πατριάρχου Βοτίου, του κ. Στούκη, αλλά και το Αθλητικό Σύλλογο Σπάρτακο Τζιμ που είναι η χορηγή της σημερινής εκπομπής. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε από την ΕΠΣ Γρεβενών. Πέμπτη αγωνιστική φτάσαμε εκεί. Να πούμε τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής. Γρεβενά Αεράτα Μέγαρο 5-0. Άνε την νίκη τα Γρεβενά Αεράτα τους είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα καλεσμένους. Καρπερώνιο Χώρι 2-2. Δήμητρα Ζηρίνα ΑΕΠ 0-4. Βατολάκου και Κοκκινιά Καλλιράχη 0-0. Η Δεσκάτη είναι πρώτη εδώ με 13 βαθμούς. Τα Γρεβενά Αεράτα είναι στους 11. Βατόλακος 9 και Καρπερό 7 βαθμούς. Ο Πυρσός είναι πιο κάτω. Δυστυχώς είναι πιο κάτω ο Πυρσός ακόμη. Τελευταία είναι η Δήμητρα. Για να πω για τον Πυρσό, έχουμε μια. Μια ανακοίνωση. Όχι, μια μεταγραφή της. Ο Μέση λέει τον Γρεβενό, ο Παναγιώτης Κοσμίδης τον Πυρσό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. αυτά και με τη βαθμολογία για τα Γρεβενά. Έτσι συνοπτικά λίγο τα λέμε, μας πιέζει και ο χρόνος. Πάμε στην Καστοριά. Εδώ έχουμε την 7η αγωνιστική. Κωνσταράζια Μπελόκηπη 0-3. Μαυροχώρη Λεύκη 1-1. Καστοριά Κρόνος 1-2. Είναι η Καστοριά, η γνωστή Καστοριά. Παίζει στο τοπικό φέτος. Πολυκάρπη Γραμμοχώρια 6-1. Εντυπωσιακή ομάδα της Πολυκάρπης. Κάστορ Καλυθέα 2-1.
Άργος Νταϊλάκη 1-0 και Μεσοποταμία Κορισσός 2-0. Τις τρεις πρώτες ομάδες αναφέρουμε που είναι στην κορυφή, στις πρώτες θέσεις δηλαδή της βαθμολογίας, είναι η Μεσοποταμία, έχει 21 βαθμούς, ο Κάστορας 19, η Πολυκάρπη 16. Ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα εδώ. Για την Καστοριά, αν αναρωτιέστε πού είναι, είναι στο μείον 9, κουβαλάει την γνωστή τιμωρία από πέρσι, με μείον 9 δεν τη σώζει τίποτα. Και να κλείσουμε αυτή την ενότητα, Γιώργο, με την ΕΠΣ Φλόρινας. Είμαστε και εκεί στην 7η αγωνιστική. Κέλλη Αρμενοχώρη 0-3, Μελίτη Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας 1-1, Άγιος Παντελήμωνας Αμίντεο 1-0, Βέβαια Μοχώρη. Είχαμε τον ντέρμπι, ναι, και ο Άγιος Παντελήμωνας το κέρδισε με 1-0 και αύξησε τη διαφορά της βαθμολογίας, θα δούμε στη συνέχεια. Βέβαια Μοχώρη 2-0 και Φλόρινα Αχλάδα επίσης 2-0, ο Άρης Λόφων είχε ρεπό. Η βαθμολογία σε 7 παιχνίδια, Άγιος Παντελήμωνας 21, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας 13 και Αμίντεο 12. Φαίνεται ότι ξεκίνησε πολύ καλά ο Γιώργος Παντελήμωνος, έχει 7 στα 7. Και όχι το Αμίντεο καλά. Και όχι το Αμίντεο, ναι, έχασε κιόλας στο ντέρμπι. Να περάσουμε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης από την πρώτη κατηγορία. Πέρασε και το εμπόδιο του Μακεδονικού Κοζάνης, ο Μακεδονικός Φούφα, και παραμένει ο μόνος αήττητος. Στο τέλος πήρε το τρίποντο η Σιάτισσα μέσα στο δυνατό κλήτος. Ανεβαίνει το Βόλιο, εξάσφαιρο έβγαλε ο ΠΑΟΚ Κύλων. Στις καθυστερήσεις πήραν το βαθμό τα Σέρβια με αντίπρο την Εανή. Μοιρασιά στην Εράτηρα. Στις καθυστερήσεις ο Ζινόβιος του Βατερού κράτησε ζωντανό την ομάδα του. Κάτσε ζωντανή την ομάδα του. Πήρε την νίκη και συνεχίζει το κυνήγι του Φούφα η ΑΕΠ Καραγιανίων. Να δούμε τα αποτελέσματα. Έλληνατη αγωνιστική. Τιτάν Σερβίων Αλιάκων Εανής 1-1. Το 0-1 ο Διαμαντής, τον είχαμε και καλεσμένο, 1-1 ο Τσικόπουλος. Αστραπή Κλήτου Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1 ο Ταφαρλής στο γκολ. Μακεδονικός Κοζάνης Μακεδονικός Φούφα 0-2. Σολάκης και Χάιτας τα τέρματα. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου Βελβεντό 2-1. Φασούλα στο 1-0, Γεωργάκα στο 2-0. Στο 75 έγινε το 2-1 με εύστοχο πέναλτι του Ρωμιόζογλου. Ανατροπή του Τρίχα από το Στεριόπουλο. ΠΑΟ Κύλων Πολυνίκης 6-0. Από δύο γκολ πέτυχαν Στάθης Αθανασιάδης, Δήμος Κικίρης. Από ένα Κώστας Ευαγγελόπουλος, Γιάννης Ευθυμιάδης. ΑΕΠ Καραγιανίων ΑΕΚ Κοζάνης 4-2. Για την ΑΕΠ σκόραραν Σαβούδης, Παπαδόπουλος 2 και Ίσογλου. Για την ΑΕΚ Μπαλίτσας και ο αυτογκόλο Δημητριάδης. Αναγέννηση Ράτερας Εθνικός Βατερού 1-1. Το γκόλ για τους γηπεδούχους ο Βελίδης. Ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Χατσίδης. Το αποκορύφωμα στο παιχνίδι που δεν ανέδειξε νικητή ήταν η απόκρουση του Νίκου Ζινόβιου στο πέναλτι του Κώστα Μίλου στο 92. Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, αναγέννηση Πλεμέδας 0-4. Σικαλόπουλος τα γκολ 2. Δαλκερανίδης Παρλάνης. Αυτό το παιχνίδι έγινε σήμερα. Συνεχίζονται λοιπόν παιχνίδια και τη Δευτέρα και την επόμενη εβδομάδα έχουμε Δευτέρα. Να δούμε τη βαθμολογία. Α κατηγορία, ένατη αγωνιστική, σε 9 αγώνες δηλαδή. Μακεδονικός Φούφα 23 βαθμούς, μόνος πρώτος στην κορυφή. Καραγιάννη και Πτολεμαϊδα, αναγέννηση Πτολεμαϊδας από 20 βαθμούς. Για το πιο κάτω, Βατερό και Μακεδονικός Σιάτιστας από 17 βαθμούς. Μακεδονικός Κοζάνης στους 16, όπως και η Αστραπή Κλήτου. 13 για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου, 11 για το Βελβεντό. 10 βαθμούς έχουν ΑΕΚ Κοζάνης, Εράτηρα και Εανή. Πιο κάτω, ΠΑΟΚ Κύλων 8, Τιτάν Σερβίων στους 6, η Άρδασα 2 βαθμούς και χωρίς βαθμό Πολυνίκης Πτολεμαϊδας. Πάμε για την επόμενη αγωνιστική, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Είναι η 10η αγωνιστική. Εράτηρα Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου, ένα ντέρμπι εκεί πάνω στην περιοχή του Βοΐου. Βελβεντό ΑΕΠ Καραγιανίων, Εθνικός Βατερού ΠΑΟΚ Κύλων, ΑΕΚ Κοζάνης Αστραπή Κλήτου, Πολυνίκης Πτολεμαϊδας Άρδασα, Μακεδονικός Σιάτιστας Μακεδονικός Κοζάνης, Αναγέννηση Πτολεμαϊδας Διτάν Σερβίων και Μακεδονικός Φούφα Αλιάκμον Εανής. Να πούμε ότι το παιχνίδι Εθνικός Βατερού ΠΑΟΚ Κύλων θα γίνει Δευτέρα. Αυτό είναι ότι θα γίνει Δευτέρα, τα υπόλοιπα Σάββατο και Κυριακή. Και ένα λάθος θα ήταν ο Νίκος Ζινόβιος. Ο Νίκος Ζινόβιος είναι το center for της Σιάτιστας, είναι ο Σταύρος ο Ζινόβιος στο πέναλτι. Πάμε στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, Πολυθρόνα για δύο εδώ η κορυφή. Να δούμε τα αποτελέσματα. Έκτη αγωνιστική. Ιωνικός Βαθυλάκου Καλαμιά 0-3. Αγία Παρασκευή Κρανίδια 0-2. Ερμής Πλατωνορέματος Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής 5-0. Άνω Κόμι Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης 3-0. Αναγέννηση Λιβαδερού Δόξα Λευκόβρυξης 0-1. Κένταυρος Πρωτοχωρίου Ελίμια 0-4. Αρκετά τα παράπονα του Κένταυρου του Πρωτοχωρίου στο παιχνίδι. Ρεπό είχε ο Έλατος Ελάτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη βαθμολογία εδώ. Ελίμια και ΑΕΚ Κρανιδίων από 16 βαθμούς. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα για τα Κρανίδια. 15 έφτασε η Ανοκόμη. Πιο κάτω η Λευκόβρυξη στους 13. Από 10 Καλαμιά και Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης. 9 για Λιβαδερό και Πλατανόρευμα αλλά και Ελάτη. 6 βαθμούς για τον Βαθύλακο. 4 για την Αγία Παρασκευή. 1 μόλις βαθμό το Πρωτοχώρι. Που έχει και τα παράπονα, Γιώργο, θα πούμε στη συνέχεια μία μικρή ανακοίνωση που έχουν.
η Λευκοπηγή στους μείον 4 και το Τρανόβαλο το μείον 6 βαθμούς. Πάμε στην 7η αγωνιστική. Δόξα Λευκόβρησης Ελίμια, ΑΕ Καλαμιάς Λιβαδερό, Τρανόβαλτο Κένταυρος Πρωτοχωρίου, ΑΕ Κρανιδίων Βαθύλακος, Λευκοπηγή Ελάτη, Ελπίδες ΑΕΚ Αγία Παρασκευή και Άνω Κόμη Ερμής Πλατανορεμάτος. Να περάσουμε στον δεύτερο όμιλο, στη δεύτερη κατηγορία. Εδώ με νίκες προχώρησαν. Οι πρωτοπόροι, 6η αγωνιστική και εδώ. Ποντοκόμη Περδίκας 6-1. Βέρμιο Καριοχωρίου Κοζάνη 2004-1-1. Ανθότοπος Ατρόμητος Πλεμαϊδας 2-1. Με ανατροπή εδώ ο Θότοπος. Ερμίστας Βεστόπετρας Δράση Τσοτιλίου 1-2. Δόξα Μικροκάστρο Ακρίτες Κοζάνης 2-0. Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής Ηρακλής Κρυόβρησης 4-3. Αγγλική νίκη για την Χαραυγή. Ηρακλής Πλεμαϊδας Γαλατινή 1-3. Επιτέλους νίκη Γιώργο για την Χαραυγή. Η ομάδα αυτή πέρασε από χίλια κύματα. Τελικά κατάφερε να κερδίσει. Να δούμε για τη βαθμολογία εδώ στο δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας. Γαλατινή λοιπόν 16 βαθμούς μόνη πρώτη, 15 για τον Ανθότοπο, 12 Μικρόκαστρο, 11 το Καριοχώρι, 10 Κρυόβρηση και Τσοτήλη, 8 η Ποντοκόμη, από 6 έχουν Ασβεστόπετρα Κοζάνη 2004 αλλά και Ηρακλής Πτολεμαϊδας, 5 βαθμούς για Χαραυγή και Ακρίτες Κοζάνης, στους 2 βαθμούς ο Ατρόμητος Πτολεμαϊδας και μείον 2 για την ΑΕ Περδίκα. Επόμενη αγωνιστική, ΑΕ Περδίκα Κοζάνη 2004, Ατρόμητος Πτολεμαϊδας Ποντοκόμη, Τσοτήλη Βέρμιο Καριοχωρίου, Ακρίτες Κοζάνης Ανθότοπος, Ηρακλής Κρυόβρησης Ερμής Ασβεστόπετρας, Γαλατινή Μικρόκαστρο και Ηρακλής Πτολεμαϊδας Χαραυγή. Στην τρίτη κατηγορία, εδώ έμεινε αμετάβλητη κορυφή, έκτη αγωνιστική. Ελπίδες Ελισπόντου Κρόκου, ο Κρόκου 5-0. ΕΑΣ Μικροβάλτου Δόξα Ροδιανής 2-3. Μεγάλο διπλό για την Ροδιανή. Καριδίτσα Πρόοδος Κομνηνών 2-1. Πρόοδος Μεταξά Αναγέννηση Αργύρου 1-1. Το ντέρμπι. Δαναή Κοζάνης Απόλλων Αυλών 0-2. Και Σαριά Κήπου Σπάρτου Δόξα Βερμίου Πύργων 1-4. Ασταμάτητοι μοιάζουν οι πύργοι. Κεραυνός Πετρανών Μακεδονομάχος 8-0. Πάμε και στη βαθμολογία. Πολυθρόνα για δύο και εδώ. Ελπίδες Ελισπόντου και Δόξα Βερμίου Πύργουν από 18 βαθμούς. Κεραυνός Πετρανών 13. Καρυδίτσα στους 12. 11 για Μεταξά και Άργυλο. 10 έχει ο Αουκρόκου. 7 έχουν οι πρόεδρος Κομνηνών. 5 έχει ο Έαντας Μικροβάλτου. 3 για την ΑΕΚ Σαριά Κήπου Σπάρτου. Όπως και ο Απόλλων Αυλών 3 βαθμούς. Δανάη Κοζάνης και Ροδιανή. Δανάη Κοζάνης 2 βαθμούς. Μείον 2 η Δόξα Ροδιανής και μείον 11 ο Μακεδονομάχος του Λεμαϊδας. Επόμενη αγωνιστική, 7η, Απόλλων Αυλών, πρόεδρος Κομνηνών, Αναγέννηση Αργύλου, Δαναή Κοζάνης, ΑΟ Κρόκου Καρυδίτσα, Δόξα Ροδιανής, πρόεδρος Μεταξά, Δόξα Βερμίου Πύργων, Ελπίδες Ελισπόντων, Μακεδονομάχος ΕΑΣ Μικροβάλτου και Κεραυνός Πετρανών, ΑΕ και Σαριάς Κήπου Σπάρτου. Έχουμε δηλαδή το μεγάλο ντέρμπι εδώ, Δόξα Βερμίου Πύργων Ελίσποντος. Με τον Ελίσποντο. Αυτές οι δύο ομάδες μοιάζουν να σταμάτησαν. Που έχουν από 18 βαθμούς. Και φαίνονται ως τα μεγάλα φαβορί της κατηγορίας. Να δούμε λοιπόν πολύ μεγάλο ντέρμπι όπως λες και εσύ. Να περάσουμε στο πρώτο μας βίντεο. Θα λέμε παράλληλα και κάποιες ειδήσεις που αφορούν κάποιες ομάδες. Ναι, ναι. Πάμε στο πρώτο βίντεο και διάμεσα θα πούμε και μικρές ειδήσεις, μεταγραφές κτλ. Πάμε στο Μακεδονικός Κοζάνης, Μακεδονικός Φούφα 0-2. Πέρασε και το εμπόδιο του συνονόματου του Μακεδονικού Κοζάνης ο Μακεδονικός Φούφα με σκορ 0-2 και συνεχίζει μόνος αίτητος. Αφού πριν την αναμέτρηση και οι δύο ομάδες δεν είχαν ήττα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και πήραν μια δίκαιη νίκη. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία όμως για τον Μακεδονικό. Στο 5 ο Φωλίνας από πλάγια θα σπάσει αριστερά στον Κοταρίδη. Μεγάλη ευκαιρία. Θα πλασάρει out. Στο 7 σου του Σιδηρόπουλου από κοντά out. Ένα γκολ για τον Μακεδονικό Φούφα ακυρώνεται ως offside. Στο 14, σέντρα του Καραμπατζάκη, κεφαλιά του Χάιτα λίγο έξω. Στο 22, ο Δούφας θα βγάλει τη σέντρα, ο Σολάκης από κοντά το 0-1. Μια δουλειά που την ξέρει πάρα πολύ καλά ο επιθετικός του Μακεδονικού Φούφα, το γκολ. Στο 33, σέντρα Νικολάου. Κεφαλιά του Φωλίνα θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Μακεδονικού Φούφα, ο Μπίντσης. Στο 35, κόρνερ του Τοπάλι, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Χάιτα και 0-2.
Στο 40, σουτ του Δούφ από Κρούιο πάντως. Σολάκης θα σουτάρει, ωραίο πάντως σε κόρνερ. Ο Ζαχαριάδης το 51 θα εκτελέσει φάουλ από πλάγια. Θα αποκρούσει ο Μπίντσης. Στο 68 ο Δούφας τον Χάιτα, αυτός αμέσως στον Σολάκη που θα αποφύγει έναν αμυντικό, θα σουτάρει ψηλά out όμως. Στο 75 ωραία ο Χάιτα στο Δούφα, τέτα τέτ πλασάρι αποκρούει ο πάντος. Και ένα γκολ που ακυρώθηκε για τον Μακεδονικό που πέτυχε ο Ζαχαριάδης. Ως offside. Πολύ σημαντική νίκη για το Φούφα. Εάν κερδίζεις εκτός έδρας, Γιώργο, έχεις και πολλές πιθανότητες να κατακτήσεις το τέλος και το πρωτάθλημα. Αν και βλέπω τώρα ότι και τα Καραγιάννη αλλά και Αναγέννηση Πλημμύρα πλησίασαν στην απόσταση αναπνοή. Δείχνει μια σταθερότητα όμως ο Μακεδονικός Φούφα. Έχει παίκτες με μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια αυτό είναι. Που ακόμα και σε μια κακή μέρα, σαν ομάδα, μπορεί να βρεθεί ο παίκτης και να την. Και θα τους βγάλει τουλάχιστον να πάρουν την ισοπαλία, όπως έγινε σε δύο παιχνίδια. Και όπως είπες, ότι και από πίσω έρχεται και η ΕΠ. Καραγιαννίων. Και η Αναγέννηση του Λεμαίδας είναι στον έναν αγώνα κρίνονται τώρα πλέον όλα. Και η Σκιάτιστα. Και η Σκιάτιστα πιο κάτω, ναι. Δύο προστίκες έχουμε για τον Μακεδονικό. Λέγαμε ότι κατά τη διάρκεια θα λέμε και κάποιες μικρές ειδεσούλες. Πρόκειται για τον Μακεδονικό Κοζάνης λοιπόν. Αποκτήθηκαν δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στον χώρο της άμυνας. Είναι ο Γιάννης ο Χατζηνικολάκης, που είναι γεννημένος το 1997, είναι φοιτητής εδώ στην πόλη μας στην Κοζάνη, ήρθε φέτος, αγωνιζόταν στην Χερσόνησο, στο Ηράκλειο, στην Α1 κατηγορία, αλλά και μια προστίκη ακόμα, του Κώστα Μωρατίδη, γεννημένος το 1997 και αυτός, αμυντικός όπως είπα και πριν, πέρσι αγωνιζόταν στην Ακρινή. Η Ακρινή φέτος δεν κατέβηκε στο πρωτάθλημα. Μια μικρή φυσικά ακόμη ανακοίνωση από το Μακεδονικό, ότι ο φετινός Μακεδονικός κρατάει πολύ χαμηλό το μέσο όρο ηλικίας στην ομάδα του Τάκη Καραδάνηση, δίνει χρόνο στους νεαρούς να αξιοποιήσουν κάποιες ευκαιρίες που έχουν. Είναι αξιοσημείωτο πως στο τελευταίο παιχνίδι με το Μακεδονικό Φούφα χρησιμοποιήθηκαν 8 ποδοσφαιριστές κάτω των 19 ετών. Πάμε στο επόμενο βίντεο. ΑΕΠ Καραγιαννίων, ΑΕΚ Κοζάνης 4-2. Καλύτερη στο μεγαλύτερο διάρκεια του αγώνα η ΑΕΠ Καραγιαννίων. Πήρε την νίκη, ανέτρεψε το σκορ μάλιστα, γιατί η ΑΕΚ είχε προηγηθεί 0-1. Πέμπτη συνεχόμενη ήττα για την ΑΕΚ. Εδώ έχουμε μια πρώτη καλή ευκαιρία, μπλοκάρει όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Στο 2 λάθος του χώρου του κέντρου, ο Μαρούτας θα χάσει την μπάλα, κάτοχος θα γίνει ο Μπαλίτσας. Δεν θα μπορέσει να ανακάψει κανένας, να τον κόψει κανένας και θα κάνει το 0-1, θα πλασάρει το Βίδρα. Στο 15 ο Κεϊσογλου θα ανατραπεί λίγο έξω από την περιοχή της ΣΑΕΚ. Θα το εκτελέσει το φάουλ ο Ίτης δίπλα από το δοκάρι. Εδώ έχουμε δοκάρι για την ομάδα της ΑΕΠ με τον Ζερβανταρίδη. Άλλο ένα shoot out. Ένα σουτ, μια ευκαιρία για την ΑΕΚ ψηλά έξω. Εδώ κάθεται το Τραπεζαλίδη στο Σαβούδι, τσιμπάει την μπάλα από τον τερματοφύλακα και 1-1. Ευκαιρία με τον Σαμαρά για την ΑΕΚ. Μπλοκάρει ο Βίδρας. Ο Κεϊσογλου από δεξιά θα βγάλει τη σέντρα, παράλληλα στο τέρμα ο Τραπεζαλίδης δεν θα βρει την μπάλα. Θα κερδίσει την κεφαλιά ο Τραπεζαλίδης, τον Παπαδόπουλο, ο οποίος με προσωπικό αντίπαλο, με ψύχρεμο σουτ θα κάνει το 2-1, θα αποφύγει τον αντίπαλό του. Σουτ για την ΑΕΠ λίγο έξω. Βολέ του Βίδρα, ο Τραπεζαλίδης θα πάρει την κεφαλιά, θα στρωθεί στον Σαβούδι, ο οποίος απέναντι τον Καραλάνο θα κάνει το σουτ το τελευταίο, θα αποκρούσει. Σουτ για την ΑΕΠ. Out. Ο Σαβούδης το σουτ θα αποκρούσει ο Βίδρας. Το κόρνερ θα περάσει ανεκμετάλλευτο. Ένα σουτ διαγώνιο θα αποκρούσουν οι αμυντικοί. Εδώ έχουμε το 3-1. Φάουλ για τον Γκέτσιο out. Αυτό γκολ. Η ΑΕΚ ξαναμπαίνει στο παιχνίδι 3-2.
με αυτογκόλ του Δημητριάδη. Καραγιώργος στο φάουλ, αποκρούει ο τερματοφύλακας. Και ο Παπαδόπουλος θα δώσει τον Κεϊσόγλου, που με διαγώνιο πλασέ θα γράψει το τελικό 4-2. Κάποιες μεταγραφές να πούμε και εδώ για την ΑΕΚ της τελευταίας στιγμής. Έχουμε τον πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή που επανέρχεται στην ομάδα μετά από κάποια χρόνια, το Χάρη του Σακαλή, είναι 32 χρονών. Είναι πολύ γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου εδώ στην Κοζάνη. Έχει αγωνιστεί και στο Μακεδονικό και στον Ιορδαϊκό και στην Κοζάνη. Επίσης αποκτήθηκε ο Αλέξιος Σαλονικίδης, 25 χρονών. Ξαναγωνίστηκε και αυτό στην ΑΕΚ από το 2010 μέχρι το 2013. Έπαιξε στο διάστημα αυτό που έλειπε σε Ακρνή και ΑΕΠ Καραγιανίων. Και βέβαια και μια άλλη προσθήκη, ένας τρίτος ποδοσφαιριστής είναι ο Νίκος Κουμπούρας, είναι αδερφός του Αντώνη του Κουμπούρα, είναι 24 χρονών, μέσος πέρσι ήταν στο Βατερό. Πάμε σε άλλο βίντεο και στη συνέχεια θα... Πάω Κύλων Πολυνίκης, 6-0, εξάσφαιρο έβγαλε ο Πάω Κύλων και εκτέλεσε την ομάδα του Πολυνίκη. Η ομάδα του Στέφανο Κουρζούλη ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να πάρει τους 3 βαθμούς σχετικά άνετα. Από την άλλη, η ομάδα του Σάπκαρη έπαιξε αμυντικά με σκοπό να πάρει έστω την ισοπαλία, αλλά δεν τα κατάφερε. Με ελανό σημείο ο τραυματισμός του παίκτη του Πολυνίκη, Μπακάλι. Η πρώτη καλή φάση έγινε για τα Κύλα και συγκεκριμένα στο 4, σε σουτ του Αθανασιάδη. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Η μπάλα στον ίδιο παίκτη, νέο σουτ. Out. 17, ωραίο φάουλ του Ευθυμιάδη, πέρασε λίγο έξω. Στο 22 η ομάδα του Κύλων θα ανοίξει το σκορ μέσω του Ευαγγελόπουλου μέσα από την περιοχή. Εδώ θα υπάρξει μια ένταση μεταξύ των δύο παικτών. Θα εμπλακούν και άλλοι. Τέλος καλό, όλα καλά. Ο Βαγγελόπουλος θα πάρει την μπάλα, θα την κρύψει. Ο σκόρερ στην κάμερα. Στο 24 η ομάδα του Πολυνίκη ζήτησε πέναλτι όταν σε εκτέλεσε φάουλ του Μπακίδη. Εκεί έγινε μια σύγκρουση του τερματοφύλακα με τον Μπακάλι. Ζήτησε πέναλτι ο Πολυνίκης. Παίζεται, είπε ο διαιτητής. Τραυματίστηκε, όπως είπε ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Εδώ έχουμε το 2-0 από τον Κικίρη στο 27. Κεφαλιά. Στο 45 η ομάδα των Κύλων πάλι με τον Κικίρη έκανε το 3-0. Εδώ ο παίχτης του Πολυνίκη, ο Μπακάλης, μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, οι εξετάσεις δεν έδειξαν τίποτα τον ανησυχητικό. Στο 51 ο Ευθυμιάδης κάνει το σουτ, μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο τερματοφύλακας. Κόρνερ του Ευαγγελόπουλου και με φατσαριστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι ο Θημιάδης κάνει το 4-0. Το 5-0 πάλι με τον Ευθυμιάδη που ο Μαρκάρισος πήρε την κεφαλιά, σκόραρε για δεύτερη φορά. Σκόρερ. Και στο 82 ατομική προσπάθεια και το σουτ του Αθανασιάδη, το 6-0. Στο 87 έχουμε την ανατροπή του Γκαζέλη από τον Αποστολίδη. Ο διαιτητής δείχνει το πέναλτι, την εκτέλεσε ο Καραγιώργος, τη στέλνει μπάλα out. Έτσι λοιπόν, μου είχε πει πριν από λίγο καιρό ο κ. Γκουρτσούλης, ο προπονητής των Κύλων, ότι η ομάδα θα δέσει σιγά σιγά. Ήταν δύσκολα, ξεκίνησαν πολύ δύσκολα παιχνίδια, παίξανε με τις ομάδες που διεκδικούσαν κάτι παραπάνω από ότι τα Κύλα και να από τώρα είδε σιγά σιγά ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Ο Πολυνίκης ανακοίνωσε και δύο μεταγραφές. Ανακοίνωσε τους Πέτρο Χασάπη από τους Αγίους Αναργύρους Φλόρινας και τον Γεωργιάδη από το Μανδραϊκό, Μανδρών Κυλκής. Ωραία. Έχουμε κάποια άλλη είδηση. Αν δεν τελειώσαμε με την Α κατηγορία, είναι μια είδηση από τα Σέρβια που έρχεται, που τη λύση συνεργασίες με τον προπονητή του Γιάννη τον Παρασκευά. Ανέλαβε την ομάδα της Κοζάνης, όπως είναι γνωστό εδώ και 10 μέρες περίπου. Και ο νέος προπονητής πλέον για την ομάδα των Σερβίων είναι ένας παλιός γνώριμος, ο Θόδωρος ο Παπανικολόπουλος, που επιστρέφει στην ομάδα, ανέλαβε προφανώς και από το παιχνίδι τώρα με την ΕΑΝΗ. Να περάσουμε στο επόμενο βίντεο, το σημερινό δευτεριάτικο. Άρδασα, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, αναγέννηση Πτολεμαΐδας.
εύκολο σχετικά δευτεριάτικο απόγευμα. Πέρασε η αναγέννηση που κέρδισε στην Άρνασα με 0-4. Παρουσία περίπου 100 φιλάθλων. Ήταν μέτριο, με λίγες ευκαιρίες, 4 γκολ το παιχνίδι, ένα δοκάρι από πλευράς της αναγέννησης. Πρώτη καλή φάση για την αναγέννηση στο 4, σου του Σικαλόπουλου, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Στο 7, χαμένη ευκαιρία για την αναγέννηση, σε σου του Σικαλόπουλου πέρασε out. Στο 9 γίνεται το 0-1 με κεφαλιά του Σικαλόπουλου. Ο σκόρερ πανηγυρίζει. Στο 12 τέταρτο του Κοντογουλίδη out. 24 νέα ευκαιρία για την αναγέννηση με τον Σικαλόπουλο. Εδώ, λίγο έξω η μπάλα. Στο 37, απειλεί η Άρδασα. Κόρνερ. Κεφαλιά του Αρσενίδη out. Το 0-2 στο 39 με τον Σικαλόπουλο που μπήκε μόνος και από πλάγια, έκανε το σούτ και διπλασίασε τα τέρματα. Δαλκερανίδης στο 44 το 0-3 με δυνατό σούτ μέσα από την περιοχή. Και στο 56 το 0-4 με τον Παρλάνη τέτα τέτ, πλάσα τον Δημητριάδη και έκλεισε το σκορ. Αυτό το παιχνίδι έγινε σήμερα στις 4 το απόγευμα. Συνεχίζουν τον Γιώργο καταφέραμε, χάρη στον Βασίλη τον Πουλασική να μας φέρει και το βίντεο και το ρεπορτάζ. Είχαν πει για τα πρώτα 5 παιχνίδια, προφανώς οι ομάδες είναι σύμφωνες, συνεχίζουμε και με τα δευτεριάτικα παιχνίδια. Καμία άλλη είδηση πριν περάσουμε είναι στο από, επόμενο. Είναι βίντεο. Από την Αλφα, έχουμε βίντεο. Ξεκινάμε Β. Ξεκινάμε Β. Να αναφέρω την δήλωση του Πρωτοχωρίου. Έχουμε λοιπόν μία διαμαρτυρία που στρέφεται κατά κάποιου διαιτητή. Θα διαβάσω ακριβώς τι λέει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κένταυρου Πρωτοχωρίου. Το μεγάλο μας παράπονο λένε ότι είναι ότι η ομάδα μας δεν αντιμετωπίζεται ως τώρα από τους διαιτητές δίκαια. Μια όχι ίση αντιμετώπιση προσβάλλει την προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές όλο τον χρόνο, αλλά και το σύλλογό μας, ο οποίος ενώ η χώρα διανύει μια περίοδο κρίσης, προσπαθεί κάθε χρόνο να έχει μια ανταγωνιστική και στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Τελευταίο περιστατικό σήμερα, στη σήμερα εννοεί προφανώς την ημέρα του αγώνα. Τελευταίο περιστατικό λοιπόν, το παιχνίδι με την Ελλήμια, όπου ο κύριος Σουλίδης δεν άκουσε αυτό που άκουσαν όσοι βρισκόταν στο γήπεδο. Δεν μπορεί ο ποδοσφαιριστής μας να τιμωρείται την πρώτη αγωνιστική γιατί έβρισε τα θεία, σε παρένθεση δικαίως τιμωρήθηκε, σημειώνουν, και άλλος για το ίδιο παράπτωμα να μην τιμωρείται. Ευχόμαστε εμείς να αντίσουμε ανάλογο περιστατικά στα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Οι παίκτες μας πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και δίκαια από τους διαιτητές. Ευχόμαστε καλή πορεία στην Ελλήμια. Ξανατονίζω, είναι η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου από το Πρωτοχωρείο, τον Κένταυρο Πρωτοχωρείου. Να περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι, Ανοκόμη Ελπίδες ΑΕΚ 3-0. Άλλη μια νίκη για την Ανοκόμη, την κρατάει στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας. Η Ανοκόμη είχε τον έλεγχο, εδώ ένα φάουλ από τον Τσιάκο στο 3 στο δοκάρι του Τσέπουρα. Στο 5 φάουλ από τον Νίκο τον Άστο, λάθος εκτίμηση του Τσέπουρα και 1-0. Στο 17 κάθεται η πάσα του Παπαδημητρίου στον Κιούρα που με ωραίο διαγώνιο σουτ κάνει το 2-0. Στο 22 ατομική προσπάθεια του Νίκου Νάστου θα δώσει τον Παπαδημητρίου σουτ έξω η μπάλα από το οριζόντιο. Στο 40, εδώ έχουμε μία ένταση πάλι, χωρίς κάτι το σοβαρό, και ένας τραυματισμός ενός ποδοσφαιριστή που ευτυχώς και εδώ δεν είχαμε κάτι το ανησυχητικό. Μας τρόμαξε λίγο η πτώση του ποδοσφαιριστή και ήμουν τσολακή. Πάμε να δούμε τις φάσεις και τα γκολ.
λιγοστές οι φάσεις. Το μικρό Γαστρο πήρε την νίκη, ήταν πιο εύστοχο. Στο 33 ο Τζίλιας θα βγάλει τη σέντρα. Ο Τριανταφύλου θα δώσει assist στο Φώτη Καραγκούνη που δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. 1-0. Ο σκόρερ πανηγυρίζει. Στο 85 ο Ντέρος έκλεψε από αριστερά. Συνδυάστηκε με τον Βασίλη τον Καραγκούνη. Θα δούμε εδώ. Που πέρασε ο Καραγκούνη στον προσωπικό του αντίπαλο και έκανε το τελικό 2-0. Οι ακρίτες τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω της κόκκινης των Γασλιάν στο 88. Μικρόκαστρο Ακρίτες 2-0. Ήμουν συνηθισμένος μετά το. Να κλείνουμε, αλλά υπήρξε ένα βίντεο. Το, όχι, μετά την ολοκλήρωση των βίντεο να λέω τα. Να σα ξαναπώ, μήπως. Ήταν ένα βίντεο που, το οποίο μας υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά αποκαταστάθηκε. Χάρη στις ενέργειες εδώ του Κοντρόλ, που είναι πάντα σε εγρήγορση. Έτσι. Λοιπόν, και αφού ευχαριστήσουμε τα παιδιά με τις κάμερες, που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί αυτά είναι που φέρνουν την εικόνα εδώ στο σπίτι σας. Τον Βασίλη τον Πουλασικίδη, τον Νίκο και τον Βασίλη τον Αμπατζίδη, τον Κώστα τον Τσιόρα, το Κροκόδηλος, κανάλι στο YouTube είναι Καραγιάννια. Καραγιάννια, τον φίλο τον Γιώργο από το Μικρόβαλτο. Και άλλους συνεργάτες που κατά καιρούς συνεργάτες από, την, από τον Φιλότα, την Ανθίστη της Πανδονίδου και κατά καιρούς διάφορους άλλους που βοηθάνε. Όπως είπαμε, για να φέρω την εικόνα στο σπίτι σας, τα βίντεο στις οθόνες σας. Να ευχαριστήσουμε και τον Τιζένιο, ανδρική μόδα για όλες τις ηλικίες, για όλες τις ώρες. Και τους χορηγούς μας. Για σήμερα ήταν ο Αθλητικός Σύλλογος Σπάρτακος, αλλά και οι αντιπροσωπείες βιομηχανικών εργαλείων μέσα προστασίας του Παναγιώτη του Στούκη στην Πατριάρχου Φωτίου 8 στην Κοζάνη. Να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή εβδομάδα ήσυχη και ήρεμη, χωρίς. Και την Κυριακή πάνω απ' όλα να είναι ήρεμη. Υποδέχεται η Κοζάνη τον Άρη, που ο Άρης, εντάξει, όχι ότι η ομάδα που πάει κάνει επεισόδια, λίμωνο, αλλά είδαμε στα τελευταία παιχνίδια ότι υπήρχαν κάποιες εντάσεις με τη Χρυσούπολη και σε προηγούμενα παιχνίδια. Ας ελπίσουμε εδώ την Κυριακή. Αλλά έχουμε και την Τετάρτη. Έχουμε την εμβόλυμη που η Κοζάνη έχει ρεπό. Και έχουμε το Δυτικό Μακεδονικό ντέρμπι, Ορδαϊκός Φιλότα. Καλή σας νύχτα και να προσέχετε τη Δευτέρα πάλι εδώ. Καλό βράδυ. Presento Energy. Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Οικολογική.